στο Energy Focus σας για τον Αύγουστο του 2022. Καλό μήνα σε όλους, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο και σε αυτή την πρεμιέρα. Όσοι μου είστε στην πρεμιέρα, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στα λιονταράκια μου, που τους έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια γενικότερα. Τους πάω παιδιά τους λέοντες, μου αρέσουν έτσι, έχουν κάτι το δυναμικό που εγώ γουστάρω. Λοιπόν, παράλληλα έχω και λίγο λέοντα στο χάρτη μου, μπορεί και γι' αυτό. Λίγο, πολύ έχω, αλλά τέλος πάντων, μπορεί και γι' αυτό. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη ΣΕΟ μου, την αγαπημένη, τη Λιονταρίνα, και σε όλα μου τα άλλα τα λιονταράκια που έχω στο κανάλι. Να είστε καλά μωράκια μου, να έχετε χρόνια πολλά, πολύχρωμα, ευτυχισμένα και γόνιμα. Αυτά μου ήρθε τώρα να πω, αυτά να έχετε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζευτεί για άλλη μια φορά εδώ πέρα, για να δούμε τι μέλη γενέστε μέσα στον Αύγουστο. Και τελικά παιδιά, εγώ χτυπιέμαι με τον Αύγουστο τόσο καιρό, δεν χτυπιέμαι, σιγά σιγά έγινε, σταδιακά. Τώρα έχω φτάσει να χτυπιέμαι, κάτι τρέχει με τον Αύγουστο, κάτι αλλάζει, μπαίνει το νερό στα βλάκι. Κάτι που επιβεβαιώνει παιδιά και το ρίξιμο που είχαμε κάνει πριν κάνα μήνα δίμηνο, που είχαμε ρίξει το μεγάλο το Grand Tableau, όποιος δεν το έχει δει να μπει να το δει, γιατί μας έλεγε, μας προειδοποιούσε και μας προετοίμαζε για ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο θα μου κάνει τρελή εντύπωση αν δεν το δούμε να συμβαίνει μέσα στον Αύγουστο, κατάλαβες. Εδώ πέρα οπωσδήποτε το ρίξιμο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για να δούμε την γενική ενέργεια του Αυγούστου μας δείχνει ότι η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, ακριβώς γιατί είναι μια περίοδος όπου το τέλος συναντάει την αρχή. Αυτό λοιπόν είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα κρίσιμο σημείο. Βεβαίως εδώ πέρα μου το δείχνει σαν σε ένα πιο γήινο επίπεδο. Για πολλούς λοιπόν η κρίσιμη αυτή στιγμή, το κρίσιμο αυτό σημείο, αυτό το τέλος και αυτή η αρχή θα υλοποιηθούν περισσότερο στον υλικό κόσμο, στο γήινο επίπεδο και όχι τόσο απαραίτητα στο πνευματικό. Βεβαίως σε άλλα ρηξίματα που έχουμε κάνει και μας έχουν προειδοποιήσει για τον Αύγουστο έχουμε δει ότι υπάρχει και η πνευματική υπόσταση. Εδώ πέρα βέβαια μας το γιώνει λίγο, θέλει να σου μιλήσω περισσότερο για πρακτικά θέματα, για ανθρώπινα θέματα, για θέματα σχέσεων, για θέματα εξέλιξης δική σου προσωπικής και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να αναλύω τη γενική ενέργεια Αυγούστου, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να δούμε πρώτα μια γενική ενέργεια η οποία θα υπάρξει λίγο ή πολύ σε όλα μας τα ζωδιάκια, εντάξει, λίγο ή πολύ, εγώ νομίζω πολύ, θα τη βιώσετε όλοι σας και μετά θα πιάσουμε τα ζωδιάκια ένα-ένα με τη σιρουλίτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η γενική ενέργεια που φέρνει ο Αύγουστος μαζί του. Και βλέπουμε ήδη μάνι-μάνι ότι αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ ξεχωριστή σε γήινο επίπεδο, σε υλοποιημένο πρακτικό επίπεδο. Έχουμε βγάλει άσο κούπα, 10 πεντάκτινο, 10 κούπα και 10 σπαθί. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό το κόμπο εδώ πέρα. Στην ουσία, αν το σκεφτείτε, έχουμε βγάλει 4 άσους. Στην ουσία, έχουμε βγάλει 3 δεκάρια. Στην ουσία, το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς και οπωσδήποτε εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ολοκλήρωση μιας πίστας για πολλούς από εμάς. Γίνεται ένα κλικ μέσα στον Αύγουστο, οπωσδήποτε, το οποίο τίνει να σου αλλάξει τη ζωή, να σε βάλει σε ένα νέο κεφάλαιο, όπως είπαμε και πριν. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αυτό που έχω καταλάβει γενικότερα σε σχέση με τις ενέργειες, έτσι όπως κινούνται τελευταία, το είδαμε και στο ρίξιμο για την ενέργεια της Νέας Σελήνης, ότι οι ενέργειες κινούνται με έναν τρόπο που θέλουν. Να μας βοηθήσουν και να μας, έτσι, πώς σου πω, να μας πρόξουν να αφήσουμε πίσω τον παλιό μας εαυτό, να αφήσουμε πίσω παλιές καταστάσεις, να ολοκληρώσουμε όντως κύκλους και να ανοίξουμε καινούριους κύκλους για πάρτι μας. Εδώ πέρα το χαρτί μας λέει ότι πρέπει να αρχίσουμε να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε, ποτέ δεν είμαστε και δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί που ήμασταν χθες. Κάθε μέρα, παιδιά, είναι μια καινούργια μέρα. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ξανασυστηθούμε πρώτα στον εαυτό μας και ύστερα στον κόσμο και μετά στο σύμπαν. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε καινούργιους κύκλους για εμάς, να κυνηγήσουμε την αυθεντικότητά μας, να γίνουμε η εξελιγμένη μορφή του χθες μας, εντάξει. Και όχι να επιβεβαιώνουμε μονίμως ότι είμαστε ακόμα αυτό που ήμασταν χθες. Έχω δει. Και εσείς έχετε δει, όλοι έχουμε δει και ίσως κάποιες φορές να έχουμε υπάρξει κιόλας οι άνθρωποι αυτοί
που κάνουν τα πάντα για να επιβεβαιώσουν πραγματικά και στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους, να επιμένουν πραγματικά να επιβεβαιώνουν ότι ήταν αυτοί που ήταν χθες. Κάτι που είναι τελείως τραγικό, γιατί money-money, υπάρχει κίνηση με τα ζώα, κοιτάμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, money-money δεν μπορεί να βοηθήσει σε καμία περίπτωση να υπάρξει εξέλιξη μέσα σου. Ακούς πολλούς ανθρώπους να λένε εγώ έτσι είμαι, εγώ έτσι ξέρω, εγώ αυτό κάνω. Ακούς ανθρώπους να επιμένουν να ενσαρκώνουν, ας πούμε, ακόμα και μειονεκτήματα του εαυτού τους. Εγώ είμαι ζηλιάρα, εγώ είμαι έτσι περίεργη, εγώ βρίζω, εγώ είμαι μίζερη, εγώ... Ρε παιδιά, δεν μπορώ, και το ρίξιμο αυτό εδώ πέρα μας το λέει. Δεν είναι ότι δεν μπορώ εγώ, το ρίξιμο εδώ πέρα μας το λέει. Και ξέρω ότι το ρίξιμο, ο Αύγουστος, η ενέργεια που φέρνει μαζί του ο Αύγουστος θα βρει αντίσταση. Σε πολύ κόσμο θα βρει αντίσταση. Ακριβώς επειδή αυτός ο κόσμος δεν θα θέλει να μπει σε ένα καινούργιο κεφάλαιο. Δεν θα θέλει. Λοιπόν, ο Αύγουστος επισημαίνει μια τεράστια αλλαγή. Θα μπορούσε να είναι και συμπαντική, αλλά εδώ πέρα θέλει να μου τη δείξει πιο γιωμένη για κάποιο λόγο. Ίσως για να την περιμένετε και στον υλικό σας κόσμο, να τη δημιουργήσετε στον υλικό σας κόσμο, να τη θελήσετε, να ανοίξετε κι εσείς τις πόρτες και τις πύλες στο αύριο, τον αυριανό σας σε αυτό, όχι τον χθεσινό, όχι αυτόν που μπορεί να συμπεριφέρθηκε άσχημα ή να είχε κάποια πάθη που γίνανε λάθη και πάει λέγοντας. Όλοι τα έχουμε αυτά τα πραγματάκια, αλλά πώς θα υπάρξει εξέλιξη αν επιμένουμε να επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε αυτό που ήμασταν χθες. Δεν είσαι αυτό που ήσουν χθες, είσαι κάτι καλύτερο αν το θες σήμερα. Και αυτό ακριβώς μας λέει και αυτή η ενέργεια. Οπότε ολοκλήρωση, παιδιά. Τώρα αν θέλετε να το πάω καθαρά σαν tarot reader και να αρχίσω να σας πετάω λέξεις εδώ πέρα, ναι, okay. Νέα αγάπη, ένας νέος δρόμος, ένας νέος κύκλος. Βλέπω κάποιους ότι παντρεύεστε, παντρεύετε τα παιδιά σας. Βλέπετε τα πράγματα γύρω σας ότι μπαίνουν σε ένα τελείως άλλο περιβάλλον. Βλέπω τεράστιες αλλαγές, αλλαγές ακόμα και στον τόπο που μένετε. Αφήνετε ξεκάθαρα πίσω μία προηγούμενη κατάσταση μέσα στον Αύγουστο. Όλοι θεωρώ ότι το 100% των ανθρώπων που θα δουν αυτό το βίντεο και που θα ζουν μέσα στον Αύγουστο, οπωσδήποτε θα έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την επιλογή, αυτή την. Όχι πιθανότητα, το άλλο, δεν μου έρχεται τώρα. Δυνατότητα, αυτό ήθελα, να αλλάξουν τελείως το κεφάλαιο. Για κάποιους μπορεί αυτή την αλλαγή να την κάνει trigger κάποιος άλλος άνθρωπος, αλλά για πολλούς την κάνεις εσύ ο ίδιος και η ίδια. Εσύ ο ίδιος και η ίδια αποφασίζεις να ολοκληρώσεις τον προηγούμενο κύκλο και να προχωρήσεις στον επόμενο. Ξαναλέω, η ενέργεια αυτή είναι η ενέργεια στην οποία το τέλος, παιδιά, συναντάει την αρχή. Από εκεί και πέρα, αν εμείς θελήσουμε να μπούμε στη νέα αρχή ή να κάνουμε πάλι λούπες, είναι ένα δικό μας θέμα και μια δικιά μας ιστορία. Βεβαίως εδώ πέρα μας δείχνει ότι είμαστε λίγο καταδικασμένοι εκ των πραγμάτων να μπούμε στο καινούριο κύκλο, αλλά μας θυμίζει ότι είναι και ωραίο και σωστό να μπούμε στο καινούργιο κύκλο, εφόσον είμαστε καταδικασμένοι να μπούμε, με μια καινούργια ενέργεια, με μια αυθεντική ενέργεια, να ξανασυστηθούμε, να ξαναχτίσουμε αυτό που είμαστε, να ξαναβρούμε την αυθεντικότητά μας και όχι να πάρουμε τον παλιό μας σε αυτό, να τον βάλουμε μέσα σε αυτό το καινούργιο κύκλο, γιατί μάνι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε και πάλι τον κύκλο που βιώναμε και στο παρελθόν, και ειδικότερα αν αυτός ο κύκλος δεν μας άρεσε, τότε θα πάρουμε τον... Καταλάβατε. Λοιπόν, παρόλα αυτά εδώ πέρα μου δείχνει πολύ χαρούμενο γεγονότα, δηλαδή αυτές οι κάρτες μαζί, ειδικά το Ten of Pentacles με το Ten of Cups και το Ace of Cups, μου δείχνουν και μεγάλες αλλαγές στην οικογενειακή μας κατάσταση, το άμα είμαστε singly taken, το άμα είμαστε παντρεμένοι, το άμα έχουμε παιδιά, το πώς είναι η οικογένειά μας. Μπορεί κάποιοι να επιστρέφετε στο μέρος στο οποίο βρίσκεται η οικογένειά σας, κάποιοι μπορεί τώρα να μαθαίνετε για μια εγκυμοσύνη, είτε είναι δικιά σας είτε είναι του παιδιού σας, τώρα να μαθαίνετε ότι το παιδί σας δέχτηκε μια πρόταση γάμου και του χρόνου τέτοια μέρα παντρεύεται. Δηλαδή βλέπω ξεκάθαρα ότι η ζωή σας, η ύπαρξή σας, το είναι σας μεταφέρεται από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β, θέλετε δεν θέλετε. Εντάξει, επική ενέργεια άρα, τεράστιες οι δυνατότητες, όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, ό,τι δυσκολία υπήρξε στο παρελθόν και κουβαλούσαμε πάνω μας, τελειώνει και κλείνει. Προσέξτε τώρα, γιατί δεν εννοώ ότι στο οικονομικό επίπεδο δεν είχε καλά, εσύ ξαφνικά θα έχεις λεφτά. Δεν εννοώ αυτό, κάπως. Μου δείχνει μεγαλύτερους κύκλους, οι οποίοι κλείνουν
και, και ανοίγουν οι καινούργοι. Δηλαδή, εσύ είσαι με τον γόρο σου 4 χρόνια, να ένας μεγάλος κύκλος λοιπόν, και τώρα ανοίγεις μαζί του ένα καινούργιο κύκλο γιατί μπαίνετε σε ένα σπίτι παρέα. Ή γιατί μόλις του ξεφούρνησες ότι ξέρεις κάτι, ή σου ξεφούρνησες ότι ξέρεις κάτι, έλα να κάνουμε ένα μωρό. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχουν οι 4 αυτοί άσοι, η ενέργεια η οποία βλέπω και αντιλαμβάνομαι εγώ εδώ πέρα είναι. Πώς να σου το πω, είναι 360 μοίρες, δηλαδή μου δίνει τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να μπορώ να σου πω αυτό είναι που θα γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση. Και να προσπαθούσα να το κάνω, θα προσπαθούσα όλη μέρα. Αυτό όμως που θέλω να ξέρεις είναι ότι ο Αύγουστος για μας είναι μια ευκαιρία. Ξαναλέω, να κλείσουμε ένα κεφάλαιο, να ανοίξουμε ένα καινούριο. Μας δίνει, μας προσφέρει ένα zero point, μας προσφέρει δηλαδή ένα reset στην ενέργεια και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εξ ολοκλήρου. Ακόμα και αν ο κόσμος γύρω σου κάνει transform, μετατραπεί σε έναν άλλο κόσμο, αν εσύ δεν είσαι ok με αυτό που εσύ είσαι, εντάξει, αν δεν είσαι, δεν υπάρχει εγωσυντονικότητα τέλος πάντων. Πώς θα σου πω, αν εσύ δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, αν εσύ δεν είσαι ok με αυτό που είσαι, αν εσύ πάρεις όλα αυτά που ήσουν πριν και στην ουσία ούτε σένα σου άρεσαν ούτε των άλλων ανθρώπων και τα βάλεις ξανά σε αυτόν τον κύκλο, να ξέρεις ότι αυτός ο κύκλος όπως και να έχει θα τα πιάσει αυτά τα πράγματα και θα τα πολλαπλασιάσει. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο αγάπη, να βάλουμε ένα καινούριο αυτό, να βάλουμε όλα μας τα θετικά συναισθήματα, να απορρίψουμε αυτό που ήμασταν χθες ή να το βελτιώσουμε, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τι έχω πάθει τώρα εγώ. Έχω κλείσει το air conditioning γιατί κάνει φοβερό θόρυβο. Και πεθαίνω. Αυτή τη στιγμή πεθαίνω. Θα πρέπει να ανοίξω το air conditioning και όλο το υπόλοιπο ρίξιμο θα γίνει με air conditioning. Γιατί δεν με βοηθάει καθόλου αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα. Δεν με βοηθάει ούτε στην ερμηνεία. Μου παίρνει τα μυαλά και το κεφάλι. Γιατί γκρινιάζω εγώ τώρα, γιατί είμαι βλαμμένη, θα μου πει. Είδα αυτή την γκρινιά. Δεν πρέπει να την πάρω εγώ στο καινούριο μου κύκλο. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτή την αλλαγή. Προχωράμε δυνατά, ποτέ δεν σκύβουμε το κεφάλι. Αυτοί που φοβούνται τις αλλαγές είναι αυτοί που φοβούνται την εξέλιξη. Σταματήστε να φοβάστε τις αλλαγές. Οι αλλαγές υπάρχουν πάντα είτε δύσκολες είτε εύκολες, ακριβώς για να τις εκμεταλλευόμαστε. Οποιαδήποτε αλλαγή είναι πάντα προς εκμετάλλευση. Όσο δύσκολη και να είναι, πάντα κάτι ξέρει το σύμπαν. Εντάξει. Οπότε προχωράμε μπροστά, υπάρχει ένα κεφάλαιο εν όψη, να μπείτε να δείτε τον Grand Tableau. Αυτή η ενέργεια που βλέπω εγώ εδώ πέρα επίσης θέλω να σας ειδοποιήσω και να σας προειδοποιήσω. Φαίνεται ξεκάθαρα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει το επόμενο δίμηνο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει τούμπα, κολοτούμπα τρελή στη ζωή σου τώρα μες τον Αύγουστο. Σου λέω όμως ότι θα υπάρξει μεγάλη τούμπα. Τούμπα, το μπι, φταίκι, μέσα στο επόμενο δίμηνο, maximum μέχρι Οκτώβρη. Κάτι θα αλλάξει εξ ολοκλήρου. Κάτι δεν θα είναι πια όπως ήταν χθες. Γι' αυτό πρόσεχε, μην είσαι κι εσύ πια όπως ήσουν χθες. Να είσαι ο καινούριος, εξελιγμένος σου αυτός. Αυτός που είναι πραγματικά ο ήρωας αυτού του κεφαλαίου. Εντάξει. Και όχι ο ακόλουθος, και όχι ο αντιγραφέας, και όχι ο κομπάρσος, και όχι ο τελευταίος των μοϊκανών μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να κυνηγήσουμε το δρόμο μας, την αυθεντικότητά μας, σε πρακτικό επίπεδο. Έχει έρθει η ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο και όταν ξεκινάμε με ένα καινούργιο κεφάλαιο, τι κάνουμε? Γράφουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, την ιστορία θα τη γράψεις μόνη σου και μόνο σου από εδώ και πέρα. Εκμεταλλευόμενη και εκμεταλλευόμενος αυτή την τεράστια ευκαιρία, αυτό το τεράστιο κλικ, αυτό το zero point, το εξ ολοκλήρου reset που βλέπω εγώ εδώ πέρα, το οποίο θα βιώσεις maximum μέχρι τον Οκτώβριο. Εντάξει πουλάκι μου, η ενέργεια ξεκινάει από τώρα, για κάποιους αυτή τη στιγμή συμβαίνει η αλλαγή που μιλάω, για κάποιους συμβαίνει σε 2 μέρες, για κάποιους σε 5, για κάποιους όμως η ολοκλήρωση αυτή θα γίνει τον Οκτώβριο. Δηλαδή μπορεί εσύ τον Οκτώβριο πραγματικά να ξέρεις ότι πιάνεις μια δουλειά στη Σουηδία και φεύγεις στην Αθήνα και προετοιμάζεσαι τώρα για αυτή τη δουλειά στη Σουηδία και το σύμπαν σου λέει ξανασυστήσου. Όποια και αν είναι αυτή η αλλαγή, ξανασυστήσου και πώς θα συστηθείς σαν το άτομο που θες να είσαι. Όχι ψέματα, αλήθεια. Την αυθεντική σου υπόσταση χωρίς να κουβαλάς οτιδήποτε ήσουν και δεν θα ήθελες στο μέλλον να είσαι. Και αν
θέλεις να είσαι ζηλιάρα ακόμα, τότε πες μου, άκητα να δεις, εγώ ζηλιάρα είμαι. Και προχώρα μπροστά έτσι. Αν όμως δεν το θες, μην ξεχνάς ότι το καινούργιο κεφάλαιο σου δίνει τη δυνατότητα να πεις ζηλιάρα, όχι, εγώ δεν ενσαρκώνω αυτό το πράγμα πια. Δεν είμαι ζηλιάρα και μπορεί να έρθω αντιμέτωπη με τη ζήλια, φυσικά μπορεί να βιώσω αυτό το συνέστημα, αλλά δεν θα το αφήσω να με ελέγξει. Θα το ελέγξω εγώ. Και με αυτόν τον τρόπο τι θα γίνει, αργά και σταθερά, δεν θα είμαι ζηλιάρα. Τσακ, πάρτο. Λοιπόν, παιδάκια, και αυτό ήταν, παιδάκια μου, ένα απλό παράδειγμα. Παράλληλα, δεν θέλω να τα παίρνετε προσωπικά αυτά που λέω. Δεν το εννοώ ούτε για σένα, δεν το εννοώ ούτε για μένα. Κατάλαβες, μην θεωρήσεις εσύ ότι η Λένα τώρα είναι ζηλιά για αυτό, αλλά λέει αυτά. Όχι. Εγώ είμαι το τελευταίο παράδειγμα που θα μπορούσες να δεις από ζήλια. Ακριβώς επειδή το έχω δουλέψει όμως, δηλαδή. Δεν τα λέω εκ του ασφαλούς. Γι' αυτό σου λέω, ό,τι δεν σου άρεσε χθες, προχθές, μιζέρια, ζήλια, διαταραχή, κατάθλιψη, θλίψη, έλλειψη αποφασιστικότητας. Πώς να σου πω, οτιδήποτε έβλεπες, ότι σε κρατούσε πίσω και σε δέσμευε στο προηγούμενο σου κεφάλαιο, μπορεί να γίνει στο καινούριο σου κεφάλαιο ακριβώς αυτό που θα μπορέσεις να εκμεταλλευτείς, να καβαλήσεις και να δημιουργήσεις την εξέλιξη. Λοιπόν, είπα πάρα πολλά για αυτή την ενέργεια και ειδικά, ξέρω ότι μίλησα πάρα πολύ αόριστα, απλά ήθελα να το πιάσω από παντού, θέλω όλοι να εκμεταλλευτούμε αυτή την αλλαγή, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή έρθει στη ζωή μας. Εγώ βλέπω εδώ πέρα κάτι επικό που συμβαίνει για μας και από εκεί και πέρα, παιδιά, να ξέρετε ότι οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά μας παίζει ρόλο ποια μάτια το βλέπουν. Και ποια ψυχή βέβαια, αλλά και ποια μάτια το βλέπουν, εντάξει. Τα δικά σου τα μάτια μπορούν να το δουν σαν μια τεράστια ευκαιρία, θα δεις όμως μάτια άλλα γύρω σου να το βλέπουν σαν το τέλος του κόσμου. Και κάπου εκεί θα γίνει και ένας διαχωρισμός. Εντάξει, λοιπόν, τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Μπείτε, δείτε τα προηγούμενα βίντεο. Έχουμε μιλήσει για αυτό το διαχωρισμό. Διάφορα πράγματα γίνονται τώρα. Δεν γίνεται να τα συζητήσουμε μέσα σε 15 λεπτά που ήθελα να συζητάω για τη γενική ενέργεια. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να δούμε σιγά-σιγά ένα-ένα όλα μας τα ζωδιάκια. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στα λιονταράκια μου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε και στην πρεμιέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά το ζωδιάκι και αναγκαστικά και εμείς θα ανοίξω το air condition, θα υπάρχει λίγο αυτός ο θόρυβος. Τι να κάνω, παιδιά, πρέπει η tarot reader να μείνει ζωντανή. Άμα δεν μείνει ζωντανή, πώς θα τα πει? Δεν θα τα πει. Λοιπόν, οπότε ανοίγω. Τίποτα, άμα με βλέπετε τώρα θα γελούσατε. Τίποτα, λοιπόν, φιλάκια από εδώ και πάμε παρακάτω. Γεια σου, κρυέ, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο για εσένα, κρυαράκι μου. Και βλέπω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει ήδη μια ανησυχία στο κεφαλάκι σου. Για κάποιους μπορεί να μην είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά οπωσδήποτε μου είστε λίγο μπερδεμένα, βλέπω. Βλέπω ότι κάποιοι από εσάς ίσως να έχετε αυτή τη σύγχυση, αυτό το μπονοκέφαλο, ας πούμε, λόγω του ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές στη ζωή σας και δεν ξέρετε ποια να πρωτοδιαλέξετε. Όμως βλέπω ότι τα περισσότερα μου κρυαράκια μάλλον βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση λόγω άλλων ανθρώπων. Εντάξει. Συγκεκριμένα μου δείχνει ένα άτομο το οποίο έχει την τάση να σε μπερδεύει, δεν καταλαβαίνεις γιατί κάνει ό,τι κάνει, γιατί λέει ό,τι λέει, γιατί αναλαμβάνει ευθύνες εκεί που, που αναλαμβάνει και δεν αναλαμβάνει εκεί που δεν αναλαμβάνει. Τι είπα εγώ τώρα, ελπίζω να τα είπα καλά. Θέλω να πω ότι οπωσδήποτε υπάρχει η συμπεριφορά ενός ατόμου η οποία, ακόμα κι αν δεν είναι πάρα πολύ κακιά, ρε παιδί μου, που βεβαίως για κάποιους από εσάς είναι, ακόμα όμως και αν δεν είναι πολύ κακιά, δεν μπορείς να πεις κιόλας ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία κάπως προωθεί την ηρεμία στη ζωή σου, την ειρήνη, κατάλαβες, την ησυχία του νου και πάει λέγοντας. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις καταλάβει, Χριστό με αυτόν τον άνθρωπο τι συμβαίνει. Εντάξει. Βλέπω βέβαια ότι για κάποια κρυαράκια αυτό το άτομο ίσως να σας έχει σπάσει και λίγο τα νευράκια στο παρελθόν. Για κάποιους ίσως να σας τα σπάει λίγο ακόμα. Δεν έχω καταλάβει αν και το συγκεκριμένο άτομο ξέρει, δεν ξέρει τι θέλει. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή μόνο για ερωτικό επίπεδο, παιδιά. Εδώ πέρα βλέπω έναν άνθρωπο τον οποίο έχεις αρχίσει μέσα στον Αύγουστο, αρχίζεις μέσα στον Αύγουστο να αντιλαμβάνεσαι σαν εχθρό. Ναι!
Δεν σου λέω ότι απαραίτητα είναι ένα άτομο το οποίο αντιλαμβάνεσαι σαν εχθρό επειδή προσπαθεί να σου βγάλει το μάτι. Μπορεί να είναι απλά επειδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανισορροπία. Ότι με κάποιον τρόπο δεν θα μπορέσεις ποτέ να κερδίσεις εδώ. Ότι αυτό το άτομο θα βλέπει πρώτα τον εαυτό του και μετά όλους τους άλλους. Για τον κάθε ένα είναι διαφορετικός ο παράγοντας, παιδιά. Για κάποιους μπορεί να είναι ακόμα και άσχημοι καυγάδες που συμβαίνουν με ένα άτομο, είτε μέσα στο σπίτι σου είτε απ' έξω το σπίτι σου, διαφορετικά συμφέροντα που έχει κάποιος από τα δικά σου συμφέροντα και επιδίδεται σε περίεργους τρόπους να τα κατακτήσει. Κατάλαβες, εδώ βλέπω δύσκολες, όχι δύσκολες καταστάσεις, όχι ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μια χαρά μπορείς να το διαχειριστείς και αυτό θα κάνεις μάλιστα. Γιατί θα θέσεις όρια κάποια στιγμή σε αυτόν τον άνθρωπο, θα βάλεις τα όρια σου ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εντάξει, αν αυτό το άτομο είναι ένα άτομο το οποίο σου κάνει χαράς, που δεν μου έρχεται τόση ώρα αυτή η λέξη, γαμώ το κερατό μου, ώρες πραγματικά, πρέπει να έχω ένα translate ανοιχτό. Λοιπόν, αν αυτό το άτομο τέλος πάντων εισβάλλει στην ενέργειά σου με τρόπους που εσύ θεωρείς απαράδεκτους, βλέπω ότι θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα βάλεις ένα τοίχο ανάμεσα σε ένα και αυτό το άτομο και θα πεις, όπα, μπάστα, stop, χαίστηκα για σένα, πάρε τις φρίκες σου και προχώρα τη ζωή σου. Εντάξει, βλέπω ότι θα υπάρχει μια σύγχυση μέσα στον Αύγουστο. Μια θα στα λέει αυτό το άτομο έτσι, μια γιουβέτσι, απειλές, θυμός, τσακωμή ενδεχομένως. Μετά να σου γυρνάει τούμπα το μπιφτέκι, να στα λέει διαφορετικά, να σου δίνει διάφορες επιλογές ή διάφορες εντυπώσεις, αλλά τελικά να καταλαβαίνεις ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Για κάποιους από εσάς αυτό το άτομο δεν πάει καλά με το κεφάλι του. Δεν ισχύει για όλους, ισχύει για ένα 10%, 5%, δεν είναι για όλους. Μην θεωρήσετε εσείς ότι αυτό το άτομο δεν τα πάει καλά, δεν πάει καλά με το κεφάλι του, ντε και καλά. Σου ξαναλέω, μπορεί να είναι άλλα τα συμφέροντα, μπορεί να έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μπορεί το άτομο αυτό να σου δείχνει να καταλάβεις ορισμένα πράγματα και εσύ να μην θες να τα δεις επίσης. Και να μπερδεύεσαι μόνο σου ή μόνο σου. Αυτό το άτομο να έχει βάλει ήδη τα όρια του και εσύ να ελπίζεις σε ένα άλλο μέλλον, ας πούμε, και πάλι ας πούμε να προκαλείται αυτή η σύγχυση ανάμεσα στο τι νόμιζες ότι θα γίνει, νόμιζες ότι γίνεται και ανάμεσα σε αυτό που γίνεται. Όπως και να έχεις το τέλος του μήνα, βλέπω ότι βάζεις τα όρια σου, σηκώνεσαι ψηλά, σηκώνεις το ανάστημά σου και λες, κοίτα να δεις. Από το να κάθομαι τώρα εγώ, να συμφιλιάζομαι, να μπερδεύομαι, να μην καταλαβαίνω τι γίνεται, να παίρνω μέρος σε παιχνίδια εγωισμού και παιχνίδια δύναμης, να μπερδεύω τα μπούτια μου, να μην έχω την ησυχία μου, να μην ξέρω τι θα συμβεί, να πούμε στο μέλλον μου και τι θα συμβεί με σένα, προτιμώ να σε βγάλω στην απέξω. Οπότε βλέπω ότι προς το τέλος του μήνα επιλέγεις πολύ πιο ξεκάθαρα από πριν, πολύ πιο συγκεκριμένα, να προστατεύσεις εσύ ο ίδιος ή η ίδια την ενέργειά σου, να βγεις λίγο απ' έξω και να δεις τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, να ξεκουραστείς, να επαναφέρεις την ισορροπία. Δεν μου δείχνει ότι ντε και καλά θα κλείσετε εντελώς την πόρτα απέναντι σε αυτό το άτομο. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην έχετε καν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, μπορεί να είναι ένας συνεργάτης σας που σας πρίζει τα σηκώτια. Εντάξει, αλλά βλέπω ότι οπωσδήποτε θέτεται διαφορετικά όρια προς το τέλος του μήνα, ακριβώς επειδή μέσα στο μήνα παρατηρείτε ότι αυτό το πράγμα, όπως και να το πάρετε, όπως και να το δείτε, όπως και να το διαχειριστείτε, ό,τι και να κάνετε, όσο ευέλικτοι και ευέλικτες να είσαστε, πάντα θα καταλήγει πατάτα. Κατάλαβες, αυτό συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, μια χαρά το έχεις, δεν ανησυχώ καθόλου, αντίθετα βλέπω κιόλας ότι θα υπάρξει διάβια του νου για σένα, θα δεις διαφορετικά κάποια πράγματα και η σύγχυση μπορεί να μην μετατραπεί στην απόλυτη καθαρότητα, αλλά οπωσδήποτε θα καταλάβεις και εσύ ότι θα πρέπει να απομακρυνθείς από αυτό το πράγμα, αυτή τη συνθήκη που σου προκαλεί αυτή τη σύγχυση. Δεν βλέπω να λύνονται τα πράγματα, γιατί δεν μπορείς να τα λύσεις εσύ. Εκτός κι αν όλο αυτό προκύπτει, όπως είπαμε πριν, από σένα. Αν εσύ είσαι το άτομο που παίζει αυτά τα παιχνίδια δύναμης, που κάνει αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ίσως αυτή την περίπτωση να δεις ένα κάποιο άλλο άτομο να βάζει εκείνο τα όρια του, κρυέ. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, κρυαράκια μου. Ελπίζω να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μήνα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η πρόληψη από μόνη της δεν μπορεί να σας προετοιμάσει εξ ολοκλήρου για όλο το μήνα. Εδώ πέρα άλλωστε δεν βλέπω μια πάρα πολύ δυνατή ενέργεια. Δεν θεωρώ ότι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, είναι αυτό που φέρνει ο κρυός.
δεν νιώθω ότι θα είναι και αυτό που για εσένα τελικά θα είναι και το πιο σημαντικό γεγονός. Βεβαίως, αν εσύ έχεις εστιάσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο άτομο, τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ σου προτείνω να δεις και ο ζώδιο και ο οροσκόπο, αλλά και σελήνη, για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και οπωσδήποτε να τσεκάρεις και την γενική ενέργεια για την οποία μιλήσαμε στην αρχή. Φίλα και πολλά κρυαράκι μου, κάνε μου like, subscribe, comment και share to show me you care και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα εκ νέου. Φίλα και πολλά, bye! Γεια σου Ταύρε και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Και τι φοβερή ενεργειάρα είναι αυτή ρε Ταύρε. Και θυμάμαι ότι γενικά έχεις βγάλει όμορφες ενεργειάρες τον τελευταίο καιρό σε πολλά από τα ρηξίματά μας. Θεωρώ ότι τα φώτα τα συμπαντικά έχουν πέσει πάνω στον Ταύρο. Θέλω να κάνω μια εισαγωγή πριν μιλήσω στην ενέργεια, για την ενέργειά σου. Λοιπόν, οι Ταύροι είναι Ταύροι, είναι βραδικίδυνητα ζώδια. Προφανέστατα, παιδιά, αυτό δεν είναι. Δεν ισχύει για όλους. Παίζουν ρόλο και οι άλλοι πλανήτες που έχεις ή που σε, πώς, πώς το πω, σε επηρέασαν την ώρα που πήρες την πνώτη σου, την πρώτη σου ανάσα σε αυτόν τον κόσμο πάνω. Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και Ταύροι παιδιά οι οποίοι δεν είναι καθόλου βραδικίνητοι, είναι πολύ αεκίνητοι, κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι οι Ταύροι έχουν ένα πείσμα, δύσκολα αποδέχονται και υποδέχονται τις αλλαγές. Δεν τις γουστάρουν πάρα πολύ και έχουμε δει ότι το σύμπαν τελευταία προσπαθεί και αυτό να τους πρόξει. Έτσι τους λέει: άντε πουλάκι μου, άντε μαναράκι μου. Λοιπόν, παράλληλα από προσωπική εμπειρία, ξέρω αρκετούς Ταύρους παιδιά που πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ πια, δεν μπορώ με αυτούς τους Ταύρους καθόλου. Είναι, τους μιλάω και είναι λες και μιλούσα στην ύπαρξή τους πριν 10 χρόνια να πούμε. Δεν αλλάζουν τίποτα, δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Ακόμα και κολλημένοι Ταύροι με μία γκόμενα για παράδειγμα εδώ και 10 χρόνια δεν θέλουν να αλλάξουν αυτό το κόλλημα. Ξυπνούν και κοιμούνται με το να επιβεβαιώνουν στον εαυτό τους ότι είναι ακόμα κολλημένοι. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Είναι η ύπαρξή τους αυτή πια. Καταλαβες. Λοιπόν, τι σου τα λέω όλα αυτά, γιατί. Λοιπόν, sorry κιόλας. Πρώτον, Ταύρε, πρέπει να δεις τη γενική ενέργεια όπως και δίποτε σε αφορά απόλυτα. Τη γενική ενέργεια που βγάλαμε στην αρχή, το πρώτο 15 λεπτό αυτού του βίντεο σε αφορά εσένα πουλάκι μου εξ ολοκλήρου απόλυτα. Έχει και εκεί κήρυγμα, ετοιμάσου. Αν θες να είσαι από τους Ταύρους αυτούς που θα μπορέσουν τέλος πάντων πραγματικά να προχωρήσουν, να πάνε παρακάτω, να σταματήσουν να είναι βραδικίνητοι. Γιατί η ενέργεια εδώ πέρα μας λέει ότι στη βράση κολλάει το σίδερο. Λοιπόν, το σύμπαν σου στέλνει μια μπάλα ενέργειας, ξεκαθαρά. Σου λέει, σου αποδεικνύει με πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου ότι Ταύρε μπορείς, Ταύρε θα τα καταφέρεις, Ταύρε να έχεις όραμα, Ταύρε κοίτα μπροστά, Ταύρε έχεις στόχους, Ταύρε θα γίνει αυτό που θες. Βλέπω μάλιστα ότι στην αρχή Αυγούστου πολλά ταυράκια μου θα έχετε, πώς σου πω, θετικά νέα, κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε χαρούμενοι, κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε ότι υπάρχει μέλλον, υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κάτι. Βλέπω πολύ ενθουσιασμό, βλέπω πολύ φωτιά, βλέπω πολύ ερωτισμό επίσης για κάποιους από εσάς. Για κάποιους από εσάς να μας δείχνει ότι εισέρχεται ένα άτομο στη ζωή σας και βάζει φωτιά στα στρώματα. Γενικότερα όμως έχετε βγάλει παιδιά δύο άσους, Queen of Wands και Chariot. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανέβα στο τρένο, φεύγουμε. Τώρα δηλαδή, τώρα μην χάσουμε το τρένο. Εδώ πέρα τι σου λέει η ενέργεια, σου λέει ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες, θα υπάρξουν ανοίγματα, θα υπάρξουν ιδέες και μάλιστα αυτά τα πράγματα θα είναι προτάσεις υλοποιημένες, θα μπορείς να τα κάνεις, δεν θα είναι απλά κάτι που ασκέφτηκα, αλλά άντε καλά κρασιά μέχρι να το κάνω. Εντάξει, το σύμπαν σου λέει να είσαι αποφασιστική, αποφασιστικός, σου λέει να ρισκάρεις. Σου δείχνει ότι αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος, ο ωραίος για εσένα και σου δείχνει ότι αυτό θα γίνει. Μέχρι τέλος Αυγούστου, μέσα με τέλη Αυγούστου, βλέπω ότι έχετε οπωσδήποτε ξεκινήσει, λάβει μία πρόταση, έχετε μία καινούργια αρχή την οποία ήδη κάνετε, η οποία ήδη σας δίνει μια καινούργια κατεύθυνση αλλά και καινούργια ταχύτητα. Εδώ πέρα βλέπουμε ιδέες, εδώ πέρα βλέπουμε έμπνευση, εδώ πέρα βλέπουμε ακόμα και μια νέα δουλίτσα που μπορεί να σκάσει, η οποία μπορεί να αλλάξει εξ ολοκλήρου την κατεύθυνση της ζωής σου. Αλλά όλα ξεκινάνε από μέσα μας, Ταύρε. Πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε στο ότι, από το ότι εμείς γουστάρουμε να έχουμε, να δούμε πράγματα να συμβαίνουν για μας, ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση, ότι εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και δεν θα τις δούμε και θα πούμε «Α, καλά, όχι, εγώ θα παραμείνω εκεί που ήμουν χθες».
Εγώ βλέπω ότι ούτως ή άλλως αυτός ο μήνας σου στέλνει full ενθουσιασμό, σου στέλνει full ενέργεια, ακόμα και αν δεν συμβαίνει τίποτα, που ούτως ή άλλως θα συμβεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω επιτυχίες. Δηλαδή, μπορεί να είναι και κάποια προαγωγή που παίρνει στη δουλειά σου, ή κάποια πρόταση που έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά σου ενδιαφέροντα, ή κάτι. Εδώ βλέπω ότι έχεις τεράστια δυνατότητα, τόσο που ζαλίζομαι, πώς θα σου το πω, έχεις φοβερή δυνατότητα, αυτό το Ace of Pentacles δεν είναι τυχαίο που έχει βγάλει, που μπορεί να ριζώσει. Έχει βγάλει ρίζα, αυτό το βάζεις στο χώμα και κάθεται και μετά γίνεται κάτι. Κάτι ξεκινάται πάρα πολύ αληθινό, πάρα πολύ πραγματικό, πάρα πολύ γήινο και κάτι ξεκινάται το οποίο πραγματικά μπορεί να σας δώσει άλλη ροή στη ζωή σας και άλλα αποτελέσματα. Αρκεί να επιλέξετε όμως αυτό το δρόμο, να ηγηθείτε της καταστάσεως, να βάλετε και το μυαλό και την καρδιά στην εξίσωση και με ισορροπημένο τρόπο να λάβετε τις σωστές αποφάσεις που θα σας ανοίξουν αυτές τις καινούργιες κατευθύνσεις. Εντάξει, εμένα μου δείχνει εδώ πέρα ότι για σένα είναι μονόδρομος η γαματότητα. Πρόσεχε μην αποφασίσεις και κολλήσεις πίσω, Ταύρε, πάλι. Νιώθω όμως ότι κι εσύ είσαι από αυτά τα ζώδια που είναι καταδικασμένα να κάνουν αυτή τη στροφή. Δες τη γενική ενέργεια και δες και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Πάντως, από εδώ από τον Ταύρο υπάρχει τεράστια εύνοια και οπωσδήποτε κάτι φοβερό και όμορφο πολύ που θα σε αρέσει, θα σε ενθουσιάζει που ξεκινάς. Εντάξει. Λοιπόν. Συγγραφή βιβλίου μου είπε για σένα. Για κάποιον μου είπε γράφεις βιβλίο. Και προφανώς πάρτε το σαν μπάλα αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να μην είναι απλά μία δουλειά. Μπορεί να μην είναι απλά ένα καινούργιο σπίτι. Μία πολύ σοβαρή αγορά. Μία άλλη κατεύθυνση που δίνει στη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να είναι κάτι που εσύ ξεκινάς έτσι για να εκφραστείς ας πούμε. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί στην πορεία να σου βγάλει και χρήματα. Μπορεί να καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω τα βράκια. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share to show me you care και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα εκ νέου. Φίλα και πολλά. Bye! Γεια σου δίδυμε και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί. Και από ό,τι φαίνεται τα φώτα πέφτουν πάνω στα συναισθηματικά σου θέματα. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι ίσως κάποια διδυμάκια τώρα, αρχές του μήνα, πολύ σύντομα δηλαδή, τι να σου πω, ήδη μπορεί. Αλλά τι να σου πω, τις πρώτες 9-10 μέρες θα μάθετε ότι θα έρθει κάποιο άτομο να σας δει που αγαπάτε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι η φίλη σας, ο φίλος σας, ο σύντροφός σας, κάποιο άτομο από την οικογένειά σας, η κολλητή σας. Μπορεί επίσης και εσείς να κανονίζετε τώρα στις αρχές του μήνα να πάτε να βρείτε εσείς αυτό το άτομο από ό,τι βλέπω προς τα τέλη του μήνα ή και προς Σεπτέμβριο για κάποιους. Λοιπόν, άρα βλέπω ότι υπάρχουν έτσι θετικά νέα που αφορούν μία ένωση ανάμεσα σε ένα και ένα άλλο άτομο. Για όσους δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη μου δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό παιδάκια μου να υπάρξει ή να έχει υπάρξει ήδη τώρα τις τελευταίες λίγες μέρες μία γνωριμία που δεν περιμένατε καθόλου, που έγινε τελείως ξαφνικά και μάλιστα το συγκεκριμένο άτομο έχει εισβάλει κάπως στη ζωή σας σε συναισθηματικό επίπεδο, μπορεί, πώς θα σου το πω, να τράβηξε την προσοχή σου πάρα πολύ απότομα. Για κάποιους από εσάς βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει και αλληλεπίδραση σε μηνυματικό επίπεδο, αλλά και από κοντά. Βεβαίως, εδώ πέρα μου τα δείχνετε λίγο σύνθετα πράγματα, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ πέρα βλέπω και το μαζί, βλέπω και το από μακριά. Και τα βλέπω μαζί αυτά τα δύο πράγματα, κατάλαβες? Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είστε με αυτό το άτομο από πιο κοντά και ποιοι είστε με αυτό το άτομο από πιο μακριά και το περιμένετε, ανυπομονείτε, προσμένετε αυτή τη συνάντηση. Αυτός ο αστερισμός δεν μοιάζει με τη Μεγάλη Άρκτο. Πρώτη φορά το παρατηρώ. Δεν μοιάζει λίγο. Λέτε επίτηδες. Τέλος πάντων, ίσως αυτή η συνάντηση να γίνει και κάτω από τα άστρα, παιδιά. Κάτω από
το βραδινό ουρανό. Ίσως γι' αυτό έπεσε πρώτη φορά, να πούμε, εκεί πάνω το μάτι μου. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση για κάποιους μπορεί να μην είναι ανάμεσα σε ένα και αυτό το άτομο τελεία. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο τρίτο άτομο στην εξίσωση. Μπορεί να είστε τρεις φίλοι, μπορεί να είναι η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί που ήρθε από τη Σουηδία να τους δει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μπορεί να χρειαστεί να πας να βρεις το αγόρι σου στο λιμάνι και να έχεις πάει να τον πάρεις με ένα φίλο σου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Διάφορα πραγματάκια μου δείχνει εδώ πέρα. Βλέπω εσένα σε μία διαδικασία στην οποία περιμένεις τέλος πάντων αυτή την ένωση, αυτό το να έρθει πιο κοντά με το συγκεκριμένο άτομο. Βεβαίως για όσους αυτό το άτομο ήδη έχει εισβάλει στη ζωή σας, δεν είναι κάτι που το περιμένετε. Βλέπω ότι ακριβώς επειδή γίνεται λίγο γρήγορα η όλη ιστορία, κάπως εσύ κρατάς και μια πισινή. Δεν σε βλέπω να χώνεσαι εξ ολοκλήρου στην αρχή μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά στην πορεία βλέπω χώνεσαι κανονικά. Έστω και σε ένα πιο φιλικό επίπεδο, βλέπω ότι ανοίγεσαι περισσότερο, τέλος πάντων, σε σχέση με αυτό το άτομο. Οπωσδήποτε βλέπω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχουν άκρα εδώ πέρα. Δηλαδή, σε βλέπω να βιώνεις και τις μοναξιές σου, σε βλέπω να περνάς και τέλεια με τους φίλους σου. Είναι σαν να μου δείχνει ότι, πώς σου πω, τις τρεις μέρες πριν φύγεις να πας να τους βρεις, είναι η χειρότερη σου μοναξιά, ας πούμε. Είναι το μόνο σου πεθαίνεις. Και μετά πας εκεί και είσαι τέλεια. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ πέρα η ψυχολογία σου είναι στο σύνολο πάρα πολύ θετική. Έχεις πράγματα τα οποία έχεις να περιμένεις. Έχεις το μυαλουδάκι σου στη θέση του. Έχεις συνέστημα, έχεις αγάπη, έχεις επικοινωνίες. Έχεις οπωσδήποτε αυτή την πολύ χαρούμενη και ενδιαφέρουσα συνάντηση, πιθανότατα κάτω από τον έναστρο ουρανό κάποιου νησιού ή κάποιου μέρους, τέλος πάντων, στο οποίο μπορείς να δεις και κανένα αστεράκι εδώ που τα λέμε. Γιατί δεν ξέρω, πολύ πέφτει το κεφάλι μου εδώ και δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, μεγάλη άρτηση που παντού φαίνεται από εμάς εδώ. Αυτή είναι, η μεγάλη άρτηση είναι, να ξέρεις. Απλά μου λείπει το τελευταίο, δεν το δείχνει όλο. Οπότε έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση για το δίδυμάκι μου. Κατά τα άλλα, φαίνεται εδώ πέρα το πράγμα να πηγαίνει έτσι όπως τα ξέρεις. Δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές, τουλάχιστον να φέρνει ο δίδυμος στην εξίσωση. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να δεις και το ζώδιό σου και τον οροσκόπο σου και τη σελήνη σου, αλλά και τη γενική ενέργεια την οποία συζητήσαμε στα πρώτα 15 λεπτά αυτού του βίντεο, για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τι μέλη γενέστε. Φίλα και πολλά, δίδυμάκι μου, μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, subscribe, comment και share. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα εκ νέου. Bye! Γεια σου, καρκίνε, και καλώς ήρθες στο μηνιαίος Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι μας λένε οι καρτούλες για αυτό το χρονικό διάστημα. Αρχικά θέλω να σου πω ότι σε επαγγελματικό επίπεδο και οικονομικό επίπεδο μου δείχνει ότι τα πράγματα θα βαίνουν καλώς. Υπάρχει μια σταθερότητα για εσένα. Βεβαίως, πρόσεξε τι μου λέει εδώ. Μου λέει ότι ναι, μεν υπάρχει σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάτσει καμιά στραβή. Η στραβή μπορεί να κάτσει στα επαγγελματικά, να ξέρεις, φαίνεται εδώ. Αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο, πώς σου πω, θα σου ρίξει τα θεμέλια. Δεν είναι κάτι που θα καταστρέψει κάτι. Ίσως να υπάρξει λοιπόν μια μικρή χασούρα, κάτι που δεν θα πάει πολύ καλά στα επαγγελματικά, μια λάθος κίνηση, ένα μικρό πρόβλημα σε κάποια συνεργασία. Αλλά και πάλι αυτό φαίνεται να σου ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, να σε βοηθάει να εξελίξεις καινούργιες ιδέες, να σου δίνει τέλος πάντων καινούργιες λύσεις, άλλες κατευθύνσεις. Δεν το βλέπω σαν κάτι αρνητικό. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή η σταθερότητα σε πρακτικό επίπεδο για εσένα, σε σχέση με το σπίτι σου, σε σχέση με τα αγαθά που έχεις και γενικότερα σε σχέση με την πληρότητά σου. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο τώρα. Εδώ πέρα, ρε φίλε, μου δείχνει έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωρίζεσαι. Δεν μου το δείχνει, ρε γαμότο, σαν καινούρια, πώς τη λένε, γνωριμία.
Αν είναι καινούργια γνωριμία, θα είναι ένα άτομο, πώς να σου το πω, πολύ συγκεκριμένο. Είμαι αυτό το συγκεκριμένο άτομο, έρχομαι να προσφέρω αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Με τη μία δηλαδή θα καταλάβεις ποιος είναι, με τη μία θα σου δείξει και θα σου αποδείξει ποιος είναι. Σαν να λέμε θα τον ξέρεις από την πρώτη στιγμή. Πιο πολύ για να σου πω την αλήθεια, νιώθω ότι είναι ένα άτομο που ξέρεις και μπορεί για κάποιους από εσάς να είναι ο σύντροφός σου, το αγόρι σου, να είναι ένα άτομο που υπάρχει μέσα στο σπίτι σου, μπορεί να είναι ακόμα και ο πατέρας σου, ο παππούς σου, ο αδερφός σου και ίσως να υπάρξει μία μικρή στεναχώρια, μία μικρή διαμάχη με το συγκεκριμένο άτομο. Ίσως γενικότερα να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ φαίνεται να κουβαλάει πάνω κάτω την ίδια συχνότητα με εσένα, φαίνεται να είναι πηγή πρόκλησης ενόχλησης επίσης για εσένα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις μου είπε κάτι που δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά, αλλά τέλος πάντων, ίσως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά κάποιου ανθρώπου. Δεν βλέπω θάνατο, μην ανησυχείτε καθόλου. Βλέπω ότι το πράγμα θα πάει μια χαρά και ίσως μάλιστα αυτό το μικρό προβληματάκι που θα προκύψει, ίσως να μας δείξει άλλα προβλήματα που ελοχεύουν εκεί γύρω, να μας προκαλέσει καθαρότητα. Δεν βλέπω ότι είναι κάτι σοβαρό, χτυπάω και ξύλο. Ίσως να υπάρξει μια μικρή ενόχληση τέλος πάντων για κάποιον άνθρωπο, γιατί συνέχεια μου πέφτει ρε γαμώτο το μάτι στο γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και ασπρομάλης εδώ όπως μου τον δείχνει, βλέπεις. Οπότε θα μπορούσε ένα μεγαλύτερο άτομο να έχει κάποια προβλήματα, ξέρω, κάποιες ενοχλήσεις στην καρδιά του ενδεχομένως ή κάποιο πρόβλημα άλλο που τον στενοχωρεί πάρα πολύ. Όπως και να έχει, ξαναλέω, υπάρχει λύση εδώ πέρα, δεν φαίνεται ότι το πράγμα πηγαίνει άσχημα, ίσα ίσα μαθαίνουμε κιόλας ακριβώς τι συμβαίνει, αποκτάτε διάβγεια, οπωσδήποτε το πράγμα αυτό εδώ πέρα για όλους τους καρκίνους, ό,τι και να συμβεί βρέει, όπως και να έχει το πρόβλημα αυτό, ό,τι και να είναι θα επιληθεί, θα σου ανοίξει το μυαλό, θα δεις τα πράγματα διαφορετικά, θα βρεις καινούργιες κατευθύνσεις, θα υπάρξει διάβγεια και για κάποιους από εσάς ενδεχομένως θα υπάρξει και ελευθερία του νου στην πορεία. Εδώ πέρα μπορεί να μας δείχνει ότι ανάμεσα σε ένα ανδρόγυνο ή ένα ζευγάρι μπορεί να υπάρξει μία προδοσία ή κάτι που εσύ ή αυτό το άτομο αντιλαμβάνεται σαν προδοσία. Γενικότερα βλέπω ότι θα τραχτείς λιγάκι, αλλά θα είναι μια, δυο ή τρεις μέρες αυτές στις οποίες θα νιώσεις τη μεγαλύτερη δυσκολία. Βλέπω ότι θα προκληθεί το μυαλό σου κυρίως, για να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπω να προκαλείται τόσο πολύ η σταθερότητά σου, η σταθερότητα ακόμα και του χαρακτήρα σου. Δεν βλέπω να λυγίζεις, δεν βλέπω να φρικάρεις, δεν βλέπω να χάνεις τον εαυτό σου. Βλέπω μία βασίλισσα ή έναν βασιλιά, η οποία ή ο οποίος έρχονται αντιμέτωποι, βιώνουν ένα περιστατικό το οποίο ναι μεν φαίνεται ότι είναι δύσκολο, ναι μεν φαίνεται ότι θα σε πιέσει αρκετά, ναι μεν θα τα βάλει με τη λογική σου, ναι μεν θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποια συναισθήματα πιο σκοτεινά, αλλά αυτό θα συμβεί για πολύ πολύ λίγο. Και όλη η ιστορία αυτή, ξαναλέω, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάβγεια, ένα πιο καθαρό δρόμο, την γνώση επίσης του τι συμβαίνει ακριβώς, και ως προς εσένα και ως προς τους άλλους ανθρώπους. Εμένα στο σύνολο μου το εμφανίζει όλο σαν μια θετική ενέργεια. Απλά σου λέει ότι περίμενε και κάπου, ρε παιδί μου, ένα μικρό αγκαθάκι. Αυτό το αγκαθάκι το μόνο που θα κάνει στην περίπτωσή σου είναι να σε βοηθήσει. Εντάξει. Λοιπόν, δες και την ενέργεια που τσεκάραμε στο πρώτο 15 λεπτό αυτού του ρηξίματος, εφόσον έχεις και εσύ το Ace of Swords, ίσως να μας δείχνει ότι η αλλαγή για τον καρκίνο να είναι κάτι το οποίο έρχεται προς τέλη Αυγούστου και μετά. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Αυτά τα δύο μαζί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τα βλέπω. Μου την έχει σπάσει αυτή η ιστορία εδώ πέρα, κάπως. Εντάξει, όχι επειδή το έχω πάρει προσωπικά, μου την έχει σπάσει αυτή η ιστορία κάπως λιγάκι. Γιατί βλέπω ότι για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα. Γραμμένο το ναι, γραμμένο το έχει. Ειδικά αν είσαι εσύ θηλυκό, γι' αυτό αρσενικό, γραμμένο το έχει. Δεν. Στο γράφει, σχέστηκε.
Δηλαδή κάποια στιγμή παρατηρείς εξ ολοκλήρου τι είναι αυτό το άτομο και λες και εσύ καλά, okay, και εγώ σηκώνομαι και πάω από την άλλη. Δηλαδή κοίτα, είναι και λίγο σνόπεδο περί διάθεση, ότι άντε για να πούμε βλήμα. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σου πω. Καρκινάκι μου, μην ξεχάσεις να τσεκάρεις και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του τι γίνεται εδώ πέρα. Κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment και ένα share και εμείς θα πούμε πολύ σύντομα ξανά. Φιλάκια πολλά. Bye! Γεια σου, γιατρακί μου! Και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022! Λοιπόν, ο Αύγουστος φαίνεται να μπαίνει αρκετά καλά, χαλαρά θα έλεγε κανείς. Μπορεί να συμβαίνουν και ένα, δύο, τρία μικρά πραγματάκια, όχι κάτι φοβερό, θετικά για εσένα. Κάτι, μια μικρή έξοδος που περνάς όμορφα, μια δραστηριότητα που κάνεις και you have fun again. Μπορεί να υπάρχει κάποια έτσι χαζογνωριμία, όχι κάτι απαραίτητα πάρα πολύ σοβαρό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπαίνει στο μήνα με μια πιο χαλαρή διάθεση. Δεν φαίνεσαι να κουβαλάς πάρα πολλά πάνω σου ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα στο κεφάλι σου, σε ευνοεί η φάση λίγο να τα δεις ένα τσακ πιο ζαμαμφού, ένα τσακ πιο φιλελεύθερα και πάει λέγοντας. Προχωρώντας η ιστορία, βλέπω ότι θα μπει σε μια πιο αναλυτική φάση. Θα αρχίσεις να βλέπεις λίγο τα πράγματα και για αυτό που είναι και για αυτό που θα ήθελες να γίνουν. Βλέπω ότι θα αρχίσεις να κοιτάς τι μπορεί να συμβεί παρακάτω στη ζωή σου, να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Βλέπω ότι για κάποια λιονταράκια ίσως μάλιστα να υπάρξει μια επιλογή πολύ ξεκάθαρη. Εντάξει, δηλαδή θα κάνω αυτό ή το άλλο. Κατάλαβες, μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή. Λίγο δύσκολη μου τη βγάζει βέβαια. Για να σου πω την αλήθεια. Για κάποιους άλλους βέβαια φαίνεται ότι αυτή η επιλογή δεν είναι τόσο συγκεκριμένη, είναι πιο πολύ αφηρημένη. Είσαι εσύ καθώς βρίσκεσαι στη σκέψη σου και μέσα από τη σκέψη σου συμβαίνουν κάποιοι συνειρμοί οι οποίοι σιγά σιγά σου βγάζουν και ορισμένα αποτελέσματα. Σίγουρα φαίνεσαι ότι είσαι μπροστά σε μια συνειδητή ή υποσυνείδητη επιλογή, ειδικότερα έτσι στα μέσα, ας πούμε, θα σου έλεγα Αυγούστου. Βλέπω ότι στην αρχή θα είναι δύσκολο το να βγάλεις μια άκρη. Γιατί θα σκέφτεσαι και αυτά που θέλεις εσύ, θα σκέφτεσαι και αυτά που θέλουν οι άλλοι και αυτά που λένε οι άλλοι. Υπάρχει πολύ μπλε μπλε εδώ πέρα. Βλέπω ότι για πολλά λιονταράκια θα υπάρξουν και άλλες απόψεις οι οποίες θα ακουστούν. Βλέπω ότι θα τις βάλεις λίγο και εσύ στην εξίσωση, αλλά στην πορεία θα καταλάβεις ότι αυτές οι απόψεις πιο πολύ σε... Όχι τόσο σε μπερδεύουν, βέβαια σε μπερδεύουν, αλλά κάπως δεν σε αφήνουν να δεις τελικά τη δική σου πραγματικότητα, την δική σου αλήθεια, το δικό σου πραγματικό τρόπο σκέψης. Δεν σου επιτρέπουν να κάνεις απόλυτα την δική σου ξεκάθαρη επιλογή. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, γιατί βλέπω ότι είτε είναι άνθρωποι, αυτά που μπαίνουν στο κεφαλάκι σου, είτε είναι συνθήκες, είτε είναι ακόμα και αυτά παιδιά που μάθαμε από το παρελθόν μας, το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό ή ακόμα και μέσα στην οικογένειά μας, τι είναι αυτό που περιμένουν από μας, η παράδοση, ας πούμε, τα παραδοσιακά θέματα, πώς, ας πούμε, θα μας απαντούσε η μαμά μας, πώς θα μας απαντούσε ο μπαμπάς μας και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα πραγματάκια είναι πράγματα που βάζεις στην εξίσωση καθώς κάνεις αυτή την συνειδητή ή ασυνείδητη επιλογή. Και το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι καθώς τα βάζεις στην εξίσωση βλέπεις ότι ναι, κάπως δεν ταιριάζουν με σένα. Μη σου πω ότι καθόλου δεν ταιριάζουν με σένα. Οπότε βλέπω ότι προς το τέλος Αυγούστου τα περισσότερα μου λιονταράκια θα έχετε απορρίψει πώς να σου πω, κατευθύνσεις που σας δίνονται από εξωτερικούς παράγοντες και θα έχετε επιλέξει πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη δικιά σας εσωτερική κατεύθυνση. Το δικό σας gut feeling, το δικό σας ένστικτο, τη δική σας διέστηση και γενικότερα το δικό σας δρόμο και το δικό σας τρόπο σκέψης. Βλέπω ότι θα υπάρξει λύση, βλέπω ότι θα υπάρξει δηλαδή μια επιλογή τελικά που πραγματικά θα κάνεις. Βλέπω ότι θα κάνεις τη σωστή επιλογή, ειδικά εφόσον αποφασίσεις αυτή η επιλογή να έχει να κάνει πραγματικά με αυτό που εσύ θες να δεις από σένα και όχι
με αυτό που θέλουν οι άλλοι να δουν από σένα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Ιεροφάντη με έναν τρόπο που στα περισσότερα ντεξ δεν υπάρχει. Εδώ πέρα είναι ένας εναλλακτικός Ιεροφάντης. Εδώ πέρα είναι ένας Ιεροφάντης του νέου κόσμου. Δεν είναι ο κλασικός που μας δείχνει ότι τελικά υπακούμε σε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν ταιριάζουν, εδώ πέρα μου δείχνεις, με τη λογική σου πλέον. Θα ανακαλύψεις πράγματα καθώς τα σκέφτεσαι, γιατί είναι πολύ σκεπτόμενη αυτή η ενέργεια εδώ, τα οποία πλέον δεν ταιριάζουν με τη λογική σου. Εντάξει, θα ανοίξεις ξανά τα μάτια και θα δεις τι είναι αυτό που στα έκλεινε. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, ποιες είναι αυτές οι συνιστώσεις εδώ πέρα που υπάρχουν και τελικά ποια είναι η δική σου η κατεύθυνση. Ο Ιεροφάντης είναι και γαμώτα χαρτιά, ειδικότερα τώρα που έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά. Δείχνει ξεκάθαρα ότι μπαίνετε σε ένα καινούριο level και μάλιστα ο Ιεροφάντης έχει και τεράστια σύνδεση με το πνευματικό σου δρόμο και το πνευματικό σου κόσμο. Το πνευματικό σου δρόμο και το πνευματικό σου κόσμο μπορείς να τον κάνεις και να τον εξερευνήσεις μόνο με έναν τρόπο. Με την αυθεντική σου υπόσταση. Και μου δείχνει εδώ πέρα ότι η αυθεντική σου υπόσταση, η φωτιά αυτή είναι μέσα σου. Πάντα ήταν μέσα στο Λέοντα. Απλά βλέπω ότι ασυνείδητα ο Λέοντας θα καταλάβει, βασικά θα καταλάβει μέσα στον Αύγουστο σε ποια σημεία ασυνείδητα έβαζε όρια στον εαυτό του. Έβλεπε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο και όχι με το δικό του τρόπο. Υπάκουε σε κανόνες που δεν ήταν δικοί του. Και εγώ βλέπω ότι εδώ πέρα ο Λέοντας σύντομα θα ξεκινήσει σε έναν κόσμο με δικούς του κανόνες, με βάση τη δική του λογική και ηθική. Εντάξει, κάτι τελευταίο που θέλω να πω για σένα λιονταράκι είναι ότι μέσα σε όλα αυτά μπορεί να πάρει και μπάλα κάποια αλληλεπίδραση που έχεις με κάποιο άτομο. Ειδικότερα αν αυτή η αλληλεπίδραση βλέπεις ότι πιο πολύ σε διχάζει παρά σε ισιώνει, ας πούμε. Δεν αποκλείω να υπάρξει και κάποιο μπλοκ, δηλαδή να φάει κάποιος άκυρο. Ακόμα και μπλοκ να μην φάει, είναι πολύ πιθανό να φάει κάποιο άκυρο. Να δεις δηλαδή ακόμα και ότι ένα άτομο που μπορεί να νόμιζε ότι ήταν μέρος του δρόμου σου, δεν είναι μέρος του δρόμου σου, όπως και πολλά άλλα πράγματα που θα καταλάβεις μέσα στον Αύγουστο ότι δεν είναι δικές σου σκέψεις, δεν είναι μέρος του δρόμου σου, δεν είναι δικοί σου στόχοι. Και βλέπω ότι θέτεις λοιπόν τους δικούς σου στόχους, βάζεις τους δικούς σου κανόνες, τα δικά σου όρια, υπάρχουν οι δικοί σου νόμοι, η δική σου κοσμοθεωρία εδώ πέρα, και βλέπεις ότι αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η δική σου εξέλιξη τελικά και όχι τόσο η εξέλιξη έτσι όπως την βλέπουν ή την αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι γύρω σου, γιατί βλέπω πολλές φορές αυτά που άκουγες σε καρφώνανε κάτω, σου δημιουργούσαν μια στασιμότητα και τώρα θα καταλάβεις νομίζω ότι η ζωή είναι πολύ περισσότερο στα χέρια σου. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, λιονταράκι μου, χρόνια πολλά για μια τελευταία φορά. Κάνε μου like, subscribe, comment και share, τα ξέρεις αυτά. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Bye! Γεια σου, Παρθένε! Και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Και να ξέρεις, Παρθένε, το λέω από τώρα. Αν δεν έχεις δει την ενέργεια, τη γενική του Αυγούστου, την οποία ερμηνεύω στο πρώτο 1 τέταρτο αυτού του βίντεο, τότε θα πρέπει, πουλάκι μου, εσύ συγκεκριμένα να πας να τη δεις. Από τα ζωδιάκια που φαίνεται ότι σε επηρεάζει αρκετά, βλέπω ότι είσαι σε μια ωραία νέρο χωρίστρα πάνω. Βλέπω ότι ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή σου. Είτε το ξέρεις είτε το ξέρεις, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Εντάξει, τώρα μέσα στον Αύγουστο θεωρώ ότι θα συμβεί αυτό για εσένα. Ή τέλος πάντων μέσα στον Αύγουστο θα πάρθει οπωσδήποτε η επιλογή και καταλαβαίνω ότι μετά θα ξέρεις και τι ακριβώς γίνεται και συμβαίνει. Λοιπόν, διάφορα πράγματα μου λέει εδώ πέρα και μου τα λέει μια έτσι μια γιουβέτσι, όπως έγινε και σε κάποιο άλλο ζώδιο που έτυχε να πέφτει πολύ κοντά στην ενέργεια, τη γενική, είναι ακριβώς επειδή το τέλος συναντάει την αρχή, παιδιά, και όταν εγώ βλέπω το τέλος και την αρχή μαζί δεν καταλαβαίνω κιόλας ποια κομμάτια είναι το τέλος, ποια κομμάτια είναι η αρχή. Άρα λοιπόν, εγώ εδώ πέρα καθώς βλέπω αυτές τις κάρτες νιώθω μαζί σου όπως θα τη νιώσεις και εσύ, μια μικρή τραμπαλίτσα. Λοιπόν, βλέπω μερικά παρθενάκια τα οποία πολύ πρόσφατα ή και αρχές Αυγούστου μπορεί να κάνουν μια καινούργια γνωριμία πιο συναισθηματική. Για κάποιους μπορεί να είναι και ένα μωρό που έρχεται στη ζωή, παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο γνωριμία συναισθηματικογκομενική. Θα γίνει χαμός. Είναι τρεις γάτες
και κοιτάνε η μία την άλλη με αγριεμένο ύφος. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Θα σας αφήσουμε να τα βρούμε τους εαυτούς τους. Το ακούσατε, δεν θα το ακούσατε, ήτανε. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι για κάποιους υπάρχει αυτή η γνωριμία, η οποία τέλος πάντων με κάποιον τρόπο έτσι είναι σαν να σου δίνει μια ματιά προς το μέλλον, σαν να σου ανεβάζει λίγο την αισιοδοξία, κάπως εκεί που νόμιζες δεν θα γίνει απολύτως τίποτα στη ζωή σου, πια σε εγκομενικό επίπεδο ήρθε αυτό το άτομο το οποίο δείχνει να έχει ενδιαφέρον για εσένα. Άρα λοιπόν, money money, τα πράγματα φαίνονται πιο χαρούμενα, πιο λαμπερά, βλέπουμε ότι βγαίνουμε από μια στασιμότητα, μπαίνουμε όπως είπαμε στην καινούρια μέρα, από το τέλος λοιπόν στην αρχή, πράγμα που όμως για εσάς που υπάρχει αυτή η καινούργια γνωριμία φαίνεται ότι είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί μεγαλώνει το εύρος, εντάξει, και όταν, δεν θα πάμε καλά, και όταν εμείς νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι για κάποιο πράγμα, μπορεί παράλληλα να ξυπνήσουν μέσα μας οι φοβίες, η ανασφάλεια, να ανησυχήσουμε ότι μπορεί να χάσουμε αυτή την προοπτική, αυτή τη νέα μέρα, αυτό το νέο ξεκίνημα και αυτό το νέο κεφάλαιο. Οπότε βλέπω ότι θα βιώσεις τέτοιου τύπου ακραία συναισθήματα, δεν βλέπω να στενοχωριέσαι. Πιο πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, να φοβάσαι μη χαρείς ή να φοβάσαι μη στενοχωρηθείς επίσης. Τώρα βλέπω εδώ πέρα παράλληλα μία μερίδα, sorry, πριν το πω αυτό, σε περίπτωση που είναι μωράκι αυτό στη ζωή σας που σκάει, μπορεί εδώ πέρα μου δείχνει αλληγορικά και μία επιλόχιο κατάθλιψη. Το να έχεις κάτι τόσο fragile, κάτι τόσο εύθραυστο ας πούμε δίπλα σου, να βλέπεις ότι η ζωή σου αλλάζει εξ ολοκλήρου αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή έφερε στον κόσμο μία νέα ζωή, και ενώ υπάρχει μια μεγάλη χαρά μέσα σου, παράλληλα αυτή η χαρά κάπως γυρνάει τούμπα και έχει μεταφραστεί τέλος πάντων λόγω του φόβου αυτής της μέρας σε θλίψη. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το κομμάτι ανθρώπων που βλέπω εδώ πέρα, και βλέπω και κάποιους άλλους ανθρώπους, παιδιά, που μπορεί να αφήνουν πίσω τους έναν κύκλο με ένα συγκεκριμένο άτομο ή μία συγκεκριμένη επιθυμία ενός συγκεκριμένου ατόμου. Δηλαδή μπορεί εσύ να είσαι κολλημένη εδώ και 5 μήνες με τον Τάκη, αλλά ο Τάκης τέλος πάντων βλέπεις ότι μπορεί και να χώνεται, αλλά δεν προχωράει το πράγμα, οπότε λες άσε, θα πάω κι εγώ στην καινούργια μου μέρα και προχωράς παρακάτω. Όπως και να έχει, εγώ βλέπω ένα καινούργιο κεφάλαιο. Όπως και να έχει, εγώ βλέπω μια καινούργια μέρα. Εσύ είσαι το κέντρο της ύπαρξής σου σε αυτή την καινούργια μέρα, όπως και να έχει. Απλά αυτό που θέλω να ξέρεις είναι ότι εδώ πέρα η χαρά με το φόβο πάνε χέρι-χέρι. Μαζί. Δεν μπορώ να το πω complex. Είναι complex στα αγγλικά, δηλαδή άμα το πάρεις είναι complex αυτό που σου εξηγώ εδώ, αλλά δεν είναι complex, δηλαδή είσαι κομπλεξική ή κομπλεξικός. Είναι κάποιοι μηχανισμοί περίεργοι που συμβαίνουν, και καθώς βλέπουμε κάτι τόσο φωτεινά, παράλληλα βλέπουμε και κάτι τόσο σκοτεινά. Δηλαδή αν το σκεφτείς κιόλας σε πρακτικό επίπεδο, όσο πιο δυνατό είναι το φως που πέφτει πάνω σε ένα αντικείμενο, τόσο πιο δυνατές είναι και οι σκιές που δημιουργεί αυτό το αντικείμενο. Κατάλαβες, όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της φωτεινότητας, τόσο μεγαλύτερη συμβαίνει να είναι και η ένταση της σκοτεινότητας στα σκοτεινά σημεία, και εγώ βλέπω ότι αυτό θα βιώσεις. Ξαναλέω, εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα ότι θα στεναχωρηθείτε για κάτι που έγινε και είναι κακό. Ακόμα και αν είναι μια αλλαγή που σε βγάζει από τη βολή σου, που σε αναγκάζει να πας, θες δεν θες την καινούργια αυτή η μέρα, δεν βλέπω ότι είναι κάτι κακό. Είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σου, όπως λένε, και η πλασίμπο. Είναι επικούρα τρελή. Από εκεί και πέρα υπάρχει αβεβαιότητα, ναι. Υπάρχει ανασφάλεια, ναι. Αλλά παράλληλα υπάρχει και το φως. Οπότε ακολούθα το φως, εσύ. Εντάξει. Και μη φοβάσαι με τις σκιές και τα σκοτάδια. Προχώρα μπροστά. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω εδώ. Σίγουρα πολύ συγκεκριμένη, πολύ σημαντική περίοδος για σένα, και μάλιστα για σένα είναι ακόμα πιο σημαντική από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι για τους άλλους όλους, διότι φαίνεται ότι υπάρχει και συμπαντικό επίπεδο εδώ πέρα, πώς θα σου το πω, πνευματικό επίπεδο στη δική σου περίπτωση, τεράστιο.
δεν είναι μόνο υγιεινή αλλαγή εδώ πέρα, είναι και η πνευματική αλλαγή, η διεύρυνση αυτή των πνευματικών σου και νοητικών σου οριζόντων πέρα από τους πρακτικούς τέλος πάντων ορίζοντας. Ένα νέο ταξίδι, ένα νέο κεφάλαιο, επικούρα τρελή ενέργεια, χαρά θα έχεις, αλλά είπαμε. Σου είπα ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, Παρθένε, μην ξεχάσεις να δεις και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη, θα έχεις πολύ περισσότερη πληροφορία με αυτόν τον τρόπο. Οπωσδήποτε θα δεις το πρώτο 1 τέταρτο στο οποίο εξηγώ την γενική ενέργεια Αυγούστου, γιατί μέχρι στιγμής νομίζω είσαι το δεύτερο ζώδιο το οποίο φαίνεται να την τρώει στη μάπα Αύγουστο. Δεν παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, για να μην αρχίσω να γριλίζω εγώ στο τέλος, καθίστε όλοι καλά. Τώρα, Λούνα, ψ! Θα πρέπει να αρχίσω να γριλίζω, μου φαίνεται, οπότε πρέπει να σε κλείσω κιόλας. Μην ξεχάσετε, παρθενάκια μου, να κάνετε like, subscribe, comment και share και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Bye! Γεια σου ζυγέ και καλώς ήρθες στο Minions Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια έχεις βγάλει ζυγέ μου, ειδικότερα αν είσαι μαζί μου το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχεις δει τα ρηξίματά σου. Θα έχεις παρατηρήσει ότι τελευταία η ενέργειά σου είχε κάνει έτσι κάτι δικά της, πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα ζυγό το προηγούμενο χρονικό διάστημα να βλέπει τα πράγματα από άλλες οπτικές γωνίες, να βγαίνει από τον εαυτό του και να βασικά περισσότερο να βουτάει έτσι λίγο πιο βαθιά σε ορισμένα πράγματα, και από ό,τι βλέπω έκανες πάρα πολύ καλά ζυγέ. Βλέπω ότι από τον Αύγουστο, δηλαδή από τώρα μέχρι και τον Οκτώβριο εσύ συγκεκριμένα θα μπει σε μια διαδικασία μετάλλαξης τη ζωή σου. Τα μαθήματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί σαν να λέμε, και ετοιμάζεσαι να πας να πάρεις το πτυχίο σου σιγά σιγά. Οπωσδήποτε θα δεις την ενέργεια για την οποία έχω μιλήσει το πρώτο τέταρτο αυτού του βίντεο σε αφορά εντελώς. Απλά στη δική σου περίπτωση βλέπω ότι είναι διαδικασία αυτό που συμβαίνει. Μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται, ναι μεν τώρα αυτή τη στιγμή, η διαδικασία εκμάθησης, η διαδικασία της βουτιάς που είπαμε πριν. Ναι μεν βγαίνεις με καινούρια γνώση, βγαίνεις με άλλη αντίληψη της υπόστασής σου, βγαίνεις θέλοντας να κατακτήσεις διαφορετικά τα πράγματα στο υπόλοιπο της ζωής σου. Όλα αυτά είναι συναισθήματα τα οποία κατέχεις από τις αρχές Αυγούστου. Από τις αρχές Αυγούστου συνειδητοποιείς ότι νιώθεις σαν να ξαναγεννιέσαι σε αυτό τον κόσμο, σαν ένας καινούριος άνθρωπος. Θέλεις να σερβίρεις τον εαυτό σου διαφορετικά, να ζήσεις τη ζωή σου διαφορετικά. Έχεις καταλάβει πράγματα, εγώ βλέπω ότι θαυμάζεις και τον εαυτό σου, δηλαδή μέσα από τη διαδικασία που πέρασες. Ξαναλέω, η διαδικασία που υπήρξε για εσάς στο παρελθόν δεν είναι απαραίτητο, παιδιά, να ήταν κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Μπορεί να ήταν και κάτι καθαρά μέσα στο νου σας, να συνέβαιναν διάφορες διαδικασίες στον τρόπο που σκέφτεστε. Βλέπω ότι ολοκληρώσατε όμως αυτές τις διαδικασίες, κατακτήσατε αυτό το μάθημα, και βλέπω ότι η διαδικασία που ξεκινάει τώρα για εσάς είναι στην ουσία η διαδικασία πρώτον προσαρμογής και δεύτερον αλλαγής. Για εσάς λοιπόν, τούμπα το μπιφτέκι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πρώτο επίπεδο νοητικά. Είστε άλλοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, από μέσα σας βλέπω, εσείς συγκεκριμένα οι ζυγοί, από μέσα σας θα δημιουργήσετε πρώτα την αλλαγή και μετά θα αρχίσετε να την εφαρμόζετε και έξω σας. Θα σας πάρει 2 μήνες, βλέπω εδώ πέρα, για να νιώσετε τέλος πάντων ότι έχετε αφήσει το παρελθόν πίσω, όχι εξ ολοκλήρου, μέχρι εκεί που χρειάζεται. Βλέπω ότι θα πάρετε μαζί σας τα βασικά, θα πάρετε μαζί σας τη δική σας τη βάση, θα πάρετε μαζί σας κομμάτια του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς σας τα οποία έχει νόημα να σας συνοδεύσουν, θα πάρετε μαζί σας πράγματα, θα πάρετε μαζί σας ανθρώπους, γιατί οπωσδήποτε βλέπω ότι από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβρη θα βρίσκεστε, στη διαδικασία μετάλλαξης της πραγματικότητάς σας. Μπορεί για κάποιους από εσάς κάποια πραγματάκια πραγματικά να θέλουν λίγο ακόμα για να τελειώσουν. Οπωσδήποτε όμως έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Έχεις ήδη δει
την καινούρια ημέρα και απλά κοιτάς πώς θα πας προς την καινούρια ημέρα. Και σε βλέπω να πηγαίνεις πολύ αργά. Θα τα βάλω φωτιά και τα τέσσερα. Να ξέρετε. Τώρα είναι τα τρία. Λοιπόν, guys. Hey. Μόνοι τους, ρε. Τι έλεγα όμως. Α, ναι, σε βλέπω πραγματικά ότι πηγαίνεις αργά και σταθερά. Με 4 of Pentacles και 10 of Wands πηγαίνεις πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ σταθερά. Σίγουρα βήματα. Βήματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μετανιώσεις. Και με σιγουριά ξέρεις τι είναι αυτό που αξίζει να πάρεις μαζί σου τελικά. Εντάξει, μπορεί να υπήρξε μια δύσκολη περίοδος για σένα πιο πριν, αλλά οπωσδήποτε έχεις ήδη βγει νικητής και νικήτρια από την αρχή. Κατέκτησες, λαμβάνεις σύντομα. Και πλάκα-πλάκα, πολύ εύκολο παράδειγμα, οι εξετάσεις, η εξεταστική περίοδος, ας πούμε, ενός φοιτητή, μπορεί μόλις να έληξε, παιδιά. Αλλά πτυχίο δεν θα πάρει τώρα, θα πάρει τον Οκτώβρη, πες. Κατάλαβες? Τότε θα έχει το πτυχίο στα χέρια του. Αυτό μας δείχνει εδώ. Και μέχρι τότε μπορεί να ψάχνει για την πρακτική του, να κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω εγώ τι. Μας δείχνει ότι ήδη νιώθεις ότι κάτι έχεις κάνει καλά. Ήδη νιώθεις ότι έχουν υπάρξει διαδικασίες του νου οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Και ήδη αυτές οι διαδικασίες σου δίνουν τα εφόδια να προχωρήσεις σιγά, σιγά, αργά και σταθερά στην εκκίνηση του καινούργιου σου κύκλου. Του καινούργιου εξολοκλήρου κύκλου. Πρακτικά, γιατί σου είπα, για σένα συγκεκριμένη αλλαγή πρώτα έχει γίνει μέσα, πρώτα γίνεται μέσα και μετά εσύ την εξαπλώνεις προς τα έξω, σαν πυρήνας. Σαν ένας πυρήνας καινούριος που σιγά σιγά θα δημιουργήσει ξανά έναν κόσμο γύρω του, εντάξει, ένα καινούριο περιβάλλον, ξεκάθαρα. Μπορεί να προετοιμάζετε και κάποιο ταξίδι, κάποια μετακόμιση στην πορεία, γιατί θέλετε το μέσα σας να ταιριάζει με το έξω σας, παιδιά. Φοβερή ενεργειάρα ο ζυγός μου, έχει τεινάξει τα μυαλά στον αέρα τον τελευταίο καιρό. Δεν είχα, δηλαδή, θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια, εγώ τους ζυγούς δεν τους πάω πολύ. Τελευταία νομίζω ότι μετά από αυτά που βλέπω εδώ, παίζει να γίνουμε πολύ μεγάλα φιλαράκια. Εντάξει. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πάντα είχα τους ζυγούς λίγο ανισόρροπους. Δηλαδή, ναι, μεν η ζυγαριά εκεί πέρα ανισόρροπη. Νιώθω ότι μετά από αυτές τις διαδικασίες, η ζυγή, δεν αποκλείω κιόλας να εξορροπήσουν λίγο κάποια πράγματα. Το μέσα τους με το έξω τους, το βάθος, με την επιφάνεια και όλα αυτά τα πραγματάκια τέλος πάντων. Εγώ τη βλέπω σαν θαυμάσια αυτή την περίοδο για εσάς γενικότερα. Πραγματικά ανυπομονώ να αρχίσουμε να ανοίγουμε κάρτες από Οκτώβρη και μετά για εσάς. Ανυπομονώ, πραγματικά στο λέω. Λοιπόν, γιατί ξέρω ότι όλοι θα περάσουμε από τέτοιες διαδικασίες. Ήδη περνάμε και θα περάσουμε και μέσα στα επόμενα χρόνια. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό το transformation, αυτή η μετάλλαξη. Εντάξει, και χαίρομαι πάρα πολύ που καταλαβαίνω φουλ ότι οι ζυγοί, πώς θα το πω, είναι η σειρά τους. Είναι η φάση τους τώρα, να το περάσουν αυτό. Εδώ πέρα μιλάμε για αφύπνιση, να ξέρεις. Μία αφύπνιση που υποσυνείδητα γίνεται σε πνευματικό επίπεδο και πιο συνειδητά γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι αφύπνιση, δεν πάβει να είναι αναγέννηση. Λοιπόν, ζυγή επική ενέργεια, άρα μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, subscribe, comment και share οπωσδήποτε να δεις την ενέργεια, όπως είπαμε, την οποία ερμηνεύω στο πρώτο 1 τέταρτο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, ήδη έχω μιλήσει πάρα πολύ σε σένα. Φεύγω. Φιλάκια πολλά. Bye! Γεια σου Σκορπιέ και καλώς ήρθες στις μήνυες σου προβλέψεις για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι μπορείς να περιμένεις να συμβεί. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν διάφορες εξελίξεις που θα συμβαίνουν για εσένα μέσα στον Αύγουστο. Μικροπραγματάκια καθημερινά. Εγώ βλέπω ότι στο σύνολο ο Αύγουστος θα σου προσφέρει μια εξέλιξη. Βλέπω ότι θα ανεβαίνει σιγά σιγά κάποια μικρά μικρά σκαλοπατάκια, αλλά καθώς σας συμβαίνει αυτό ρε Σκορπιέ, δεν σε βλέπω να το ευχαριστιέσαι και πάρα πολύ, δεν ξέρω τι φάση εδώ. Για μερικά σκορπίδια φαίνεται ότι το ίδιο σας το μυαλό, ο ίδιος σας ο εγκέφαλος τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να σας προλάβει το σώμα σας. Ίσως να θέλετε πολλά πράγματα και να μην μπορείτε να τα κάνετε όλα μαζί και να μπουρδουκλώνεστε και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούνται έξτρα καθυστερήσεις, έξτρα προβληματάκια ή ακόμα και
Μόνο και μόνο που τρέχει έτσι ο εγκέφαλός σας και κουράζεστε και φρικάρετε και πάλι δεν μπορείτε να χαρείτε τις διαδικασίες, να χαρείτε την εξέλιξη και πάει λέγοντας. Βεβαίως υπάρχουν μερικά σκορπίδια τα οποία δεν βοηθούνται καθόλου από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί οι άνθρωποι με τους οποίους συμπορεύεστε στη ζωή, κάποιος συνεργάτης σας, ακόμα και οι διαπροσωπικές σας σχέσεις, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, μπορεί κάπως να νιώθετε ότι αυτή την περίοδο κάπως λίγο παραπάνω δεν συνεργάζονται πολύ καλά μαζί σας, σας προκαλούν λίγο πονοκέφαλο, λίγο κάπου αντίσταση υπάρχει, δηλαδή κάπου το πράγμα κολλάει συνέχεια. Φαίνεται ότι είσαι δυσαρεστημένη και δυσαρεστημένος. Υπάρχει δυσαρέσκεια εδώ πέρα. Ενώ υπάρχουν στόχοι, ενώ υπάρχει όραμα, ενώ υπάρχει ταχύτητα, παράλληλα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει σωστή αντίληψη όλων αυτών των ενεργειών, είτε επειδή εσύ δεν μπορείς να τις αντιληφθείς, είτε επειδή κάποιος άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να δει αυτό το όραμα και δεν συμπορεύεται μαζί σου, δεν σου διευκολύνει να τα κάνεις όλα αυτά που θες ή πολύ απλά δεν γουστάρει επίσης. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα λοιπόν να βρίσκεται αντίσταση και σε κάποιες πιο συγκεκριμένες διαπροσωπικές επαφές, να έχετε βρει εκεί πέρα έναν τοίχο, να τον έχετε ονομάσει Τάκη και να βαράτε το κεφάλι σας πάνω στον Τάκη. Καταλάβατε, ποιος θέει, ποιος θέει. Λοιπόν, διάφορα πραγματάκια μου δείχνει εδώ, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι προσωπική ευθύνη του Σκορπιού. Βεβαίως, οποιαδήποτε και αν είναι η δυσκολία, ακόμα και αν προκύπτει από εξωγενείς παράγοντες για σένα, Σκορπιέ, δηλαδή ακόμα και αν το αφεντικό σου είναι ο μεγαλύτερος μπιπ του κόσμου, και δεν την παλεύεις, ρε. Πηγαίνεις κάθε μέρα στο γραφείο και δεν μπορείς, δεν ξέρεις πώς θα τη βγάλεις πέρα τη δουλειά, δεν ξέρεις τίποτα. Βλέπω ότι και εσύ κάπου αντιστέκεσαι στη ροή, να ξέρεις. Εντάξει. Δηλαδή δεν φταίει μόνο ο τείχος. Φταίει και το κεφάλι σου πάει και πέφτει πάνω. Δεν βλέπω εδώ πέρα τάση να συνεργαστεί καμία μεριά. Δηλαδή εσύ μπορεί να τα ρίχνεις στο συνεργάτη σου, στο βοηθό σου, στον κομμενό σου, στη μάνα σου. Δεν ξέρω σε ποιον τα ρίχνεις, σε όλο τον κόσμο μπορεί κιόλας. Έχει πιάσει παρθένο σε σένα τώρα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τα έχεις βάλει με όλο το σύμπαν, τέλος πάντων. Αλλά νιώθω ότι τελικά σε μεγάλο βαθμό φταίς και εσύ που αντιστέκεσαι σε ό,τι συμβαίνει. Κάποιοι από εσάς θα μου πείτε, μα ρε Λένα, άμα ήξερες τι περνούσα, δεν θα τα έλεγες αυτά. Θα σου πω κι εγώ, εφόσον εσύ ξέρεις τι περνάς, γιατί δεν το αποδέχεσαι σε μια πραγματικότητα και να δεις τι μπορείς να κάνεις με βάση αυτό. Δηλαδή κι εσύ κάπου είσαι το κεφάλι που βαράει το τοίχο. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε εντελώς ότι την ευθύνη εδώ πέρα, Σκορπιέ. Δεν γίνεται, γιατί εγώ βλέπω ότι στο τέλος του Αυγούστου. Και μπορεί και νωρίτερα για πολλούς από εσάς, παιδάκια μου, που έχετε δει αυτό το ρίξιμο τώρα στην αρχή, μπορείτε να το πάτε τελείως διαφορετικά. Το κλίμα θα γίνει πιο συνεργατικό, γιατί αυτό θα μας ενδιαφέρει. Όχι να ανταγωνιστούμε ο ένας τον άλλον και να δούμε ποιος έχει την πιο καλή ιδέα, ποιος θα το κάνει καλύτερα, ποιος πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Αλλά να συνεργαστούμε ο ένας με τον άλλον. Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ πέρα βλέπω ότι είσαι σε ανταγωνισμό με το σύμπαν. Δεν σου λέω ότι όλη η μέρα, κάθε μέρα θα είσαι μέσα στη φρίκη και τον καυγά. Δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο. Μου δείχνει περισσότερο ότι δεν απολαμβάνεις τα πράγματα. Ακόμα και όταν βλέπεις ένα εμπόδιο, λες: ωρε, πούστη μου, πάλι αυτό το εμπόδιο ή πάλι εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι ακριβώς, υπάρχει εκεί πέρα για να εξελιχθούμε, να το ξεπεράσουμε και να εξελιχθούμε. Αλλά εσύ το βλέπεις και λες: ωρε, γαμώ το εμπόδιο, γαμώ. Δηλαδή, σου λέει κάτι ο συνεργάτης σου, οποιοδήποτε είναι αυτός που σου φάει τα νεύρα. Λοιπόν, σου λέει κάτι και εκεί πέρα που εσύ έχεις τη δυνατότητα να πεις πω πάλι μαλακία μου, πέταξες πάλι το δικό σου θες να γίνει, μπορείς να το πεις αυτό, έτσι, δεν μπορείς. Μπορείς όμως να πεις και το άλλο, ότι κοίτα να δεις. Η ιδέα σου είναι η ιδέα σου, καλή είναι, δεν είναι κακή, έχω κι εγώ μια δικιά μου ιδέα, αλλά να τις μαζέψουμε όλες μαζί και είτε να βρούμε μια τρίτη ιδέα που να μας καλείται και τους δύο. Μου έσβησαν τα κεριά. Jesus. Παιδιά, δεν το είχα παρατηρήσει καν, να ξέρετε. Τραγικό. Πανάγια μου και Χριστέ. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που θα μπορούσες λοιπόν εσύ, είδες και εγώ συνεργάζομαι τώρα με το σύμπαν. Λέω, οκ, φέρτα και μπροστά μου και ξεχάσω εντελώς. Τι να κάνουμε τώρα, έλαχε. Εκεί που λες λοιπόν εσύ ότι πω πω, πάρ' το αλλιώς. Έλα να συνεργαστούμε, έλα να βγάλουμε μια τρίτη ιδέα, ένα τρίτο πλάνο, έλα να πάρουμε κάποια κομμάτια που μου αρέσουν στη δική σου ιδέα, κάποια κομμάτια που σου αρέσουν στη δική μου ιδέα, να μην είναι κανείς το αφεντικό και κανείς ο δούλος και κανείς ο πάνω και κανείς ο κάτω και κανείς και πάμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί.
Εντάξει, ίσως και κάποιος από εσάς να βοηθήσει, αν είναι ειδικότερα μια σχέση που αξίζει τον κόπο αυτή, μια συνεργασία που αξίζει τον κόπο αυτή, ίσως να σας βοηθήσει και η γνώμη ενός ειδικού, ενός τρίτου ατόμου. Και όταν λέω ειδικού, ας πούμε σε μια φάση που αφορά συνεργασία, μπορεί εσύ να λες το μακρύ σου, μπορεί ο συνεργάτης σου να λέει το κοντό του. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ένα λογιστή, κάπως να σας τα βάλει σε μια σειρά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι ανταγωνίζεσαι με το περιβάλλον σου. Τα έχεις βάλει, πώς το λένε, δεν έχεις αυτά τα ντερά σου που λένε, κατάλαβες. Χωρίς όμως να συμβαίνει πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορείς να διαχειριστείς, δεν μπορείς να ξεπεράσεις, δεν μπορείς να επιλύσεις. Κάπως έχει πιάσει και ένα πείσμα, θέλω να σου πω. Κατάλαβες. Εγώ νιώθω, παιδιά, ότι μπορείτε να το διευθετήσετε πάρα πολύ νωρίτερα, ειδικά τώρα που το ξέρετε, να αφήσετε τώρα τα παιχνίδια του εγωισμού και τις βλακίες αυτές. Να πάτε κι εσείς με τη ροή, να καταλάβετε ότι ένα-ένα θα γίνουν τα πράγματα. Και καμιά φορά, άμα δεν μπαζώσεις, δεν χτίζεις. Δεν γίνεται να φτάσουμε στην κορυφή του Everest από το τρίτο βήμα. Και άμα σου λέχε κι αυτός ο συνεργάτης, άμα σου λέχε ο συγκεκριμένος συνοδοιπόρος αυτή την περίοδο της ζωής σου, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο πολύ θέμα επιλογής το συγκεκριμένο άτομο για εσένα, αυτή την περίοδο τουλάχιστον για κάποιο λόγο. Αφού αυτό σου λέει, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς με αυτό που σου έχει λάχει και σιγά σιγά δεν είναι ότι θα σε κολλήσει κανείς με αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα μπορείς να ξεκολλήσεις ποτέ στη ζωή σου. Χαλάρωσε! Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, συνεργάσουμε τις συνθήκες και πηγαίνοντας θα βρούμε και άλλα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας και όλα αυτά θα αλλάξουν. Διότι όλα είναι καταδικασμένα να αλλάζουν. Λοιπόν, οπότε σταμάτα να ανταγωνίζεσαι και άρχισε να συνεργάζεσαι με τις καταστάσεις γύρω σου. Σταμάτα να αντιστέκεσαι στη ροή, γιατί πρώτα-πρώτα αντιστέκεσαι στον εαυτό σου. Σταμάτα να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο ή τέλος πάντων όχι αυτή την περίοδο. Γιατί τι είναι η ενέργεια τέλος πάντων να σου βγάλει αυτόν τον παρθένο από μέσα σου. Ειδικά αν έχεις παρθένο, θα βγει πολύ παρθενίλα εδώ πέρα. Δεν έχεις βγάλει τίποτα του παρθένου, απλά βγάζει μια ξυνίλα. Μικρή ξυνίλα υπάρχει. Λοιπόν, σκορπίδια μου, σας λατρεύω, γι' αυτό σας πειράζω. Σας γουστάρω πάρα πολύ, το ξέρετε. Νομίζω ότι το ξέρετε, τέλος πάντων το μαθαίνετε τώρα. Sorry που δεν παρατήρησα τα κεράκια μας και σβήσανε. Εύχομαι, may the light guide you, να, may this light guide you, don't worry, be happy, πάντα υπάρχει ένα light. Είδες ακόμα και εδώ δηλαδή, μπορεί, βίωσες μια ατυχία. Μην το πάρεις τώρα σαν τέτοιο, μην πεις πω, από ακόμα και τα, πώς τα λένε, τα κεράκια σβήσανε στο ρίξιμό μου. Σκέψου και εμένα. Δηλαδή, πες, αλλά η Λένα δεν είπε τίποτα, οπότε θα κάνω ό,τι έκανε και η Λένα. Θα συνεργαστώ με το σύμπαν. Προχωράμε λοιπόν, δεν αντιστεκόμαστε στη ροή, ό,τι γίνεται. Φιλάκια πάρα πολλά, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, έτσι, αυτή την περίοδο και αυτό το θέμα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, σκορπίδι μου. Κάνε like, subscribe, comment και share, ξέφυγα με το ρίξιμό σου. Θα μας βρίσουνε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, bye. Γεια σου το Ξώτη και καλώς ήρθες στις μηνιαίες σου προβλέψεις για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί για εσένα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι μπαίνεις στο μήνα αυτό ήδη με ένα τύπου δίλημα. Μπορεί να μην είναι δίλημα, μπορεί να ασχολείσαι με δύο πραγματάκια ταυτόχρονα, να δοκιμάζεις δύο δουλειές ταυτόχρονα, να συνδυάζεις αυτή την περίοδο σπουδές και δουλειά. Γενικότερα βλέπω ότι είσαι σε μια κατάσταση που προσπαθείς να ισορροπήσεις και να εξισορροπήσεις τις ενέργειες γύρω σου, κάνεις λεπτούς χειρισμούς, προσπαθείς μάλιστα για κάποιους από εσάς να επιλέξεις μια κατεύθυνση, ένα άτομο, μια δική σου ακόμα και οπτική των πραγμάτων, ένα δικό σου τρόπο διαχείρισης ή ακόμα και ένα δικό σου δρόμο. Εγώ βλέπω ότι μέσα Αυγούστου, παιδιά, το πράγμα θα έχει ξεκαθαρίσει, το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις δύο δουλειές ταυτόχρονα, μπορεί η μία δουλειά τέλος πάντων να ξέρεις ότι τελειώνει και μετά θα έχεις μόνο την άλλη. Μπορεί να έχει να κάνει με δύο άτομα με τα οποία βγαίνεις και να αναρωτιέσαι ποιο άτομο σου ταιριάζει καλύτερα, για παράδειγμα. Και κάπως μέσα Αυγούστου θα έχεις μια πιο ξεκάθαρη επιλογή. Μπορεί να έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχει σε μία κατάσταση στην οποία πρέπει να, τέλος πάντων, ενδεχομένως καμιά φορά να αφήνεις αυτά που θέλεις εσύ, τις δικές σου επιθυμίες, ας πούμε, σε δεύτερη μοίρα, και μέσα στον Αύγουστο βρίσκεις τρόπους να υπερασπιστείς αυτά που θες, αλλά και να ανοίξεις δρόμους ώστε να τα αποκτήσεις. Γενικότερα μου δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα, μπορεί και δύο ανοίγματα για κάποιους από εσάς. Βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο δεδομένο που χώνεται
στο κεφαλάκι σας και το οποίο καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ένα καινούριο δρόμο. Ένα καινούριο δρόμο όχι μόνο σε νοητικό επίπεδο, αλλά σε πάρα πολλά επίπεδα. Διαισθητικό επίπεδο μου δείχνει εδώ πέρα ακόμα και το ένστικτό σου. Το ένστικτό σας κάποιον από εσάς μας μιλάει για μια άτακτη φυγή. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μια πιο τακτική, καθώς πρέπει φυγή, αλλά και πάλι... Ξέρεις τι βλέπω, ρε γαμώτο, ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχει ένας δρόμος, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ξεκινάς εσύ να κάνεις, τα νιώθεις από μέσα προς τα έξω. Αυτά που βλέπω εδώ πέρα να ξέρετε ότι δεν είναι πρέπει, είναι θέλω, είναι καταλαβαίνω, είναι νιώθω. Δεν είναι πρέπει να κάνω, αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ότι ενώ εσύ κάπως τα κάνεις πολύ για πάρτι σου, δεν σε ενδιαφέρει και τι θα πει ο κόσμος. Ίσως να μην επικοινωνείς στον κόσμο ακριβώς τι κάνεις ή σε κάποιες περιπτώσεις να μην θέλεις κιόλας να μάθει ο κόσμος, αλλά θέλω να ξέρεις ότι κάπως αυτό το πράγμα θα συζητηθεί παρακάτω. Δηλαδή μην θεωρήσεις ότι τα βήματά σου αυτά θα είναι αόρατα, δεν θα φορέσεις τον αόρατο βαμανδία. Βλέπω βέβαια ότι κάποιοι από εσάς, όπως είπαμε, θα χρειαστεί να κάνετε κάποια άτακτη φυγή, ίσως εκεί πέρα να μας εξηγεί ότι υπάρχει ο αόρατος μανδύας, να θελήσετε να φύγετε από μια κατάσταση χωρίς καν να δώσετε εξηγήσεις, να μολύσετε μελάνι, όπως λέμε και στο συγκεκριμένο κανάλι, να ρίξετε πιστόλι, να βαρέσετε πιστόλι και πάλι λέγοντας. Οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνετε τα πράγματα μέσα στη μαύρη νύχτα να μην σας πάρει κανείς γραμμή, αλλά όταν ξημερώσει ο Θεός τη μέρα όλοι θα καταλάβουν τι έχει συμβεί. Και αυτό μας λέει εδώ πέρα. Όπως και να έχει, εμένα μου δείχνει μια καινούργια κατεύθυνση για εσένα, εμένα μου τη δείχνει σαν μια ενθουσιώδη και θετική κατεύθυνση. Κάπως βεβαίως παίζει ρόλο μεγάλο πώς και εσύ θα την περπατήσεις αυτή την κατεύθυνση, αλλά τέλος πάντων μου δείχνει ότι το ένστικτό σου και η διαίσθησή σου είναι δίπλα σου, είναι κοντά σου. Σου ανοίγουν ένα δρόμο, ο δρόμος αυτός όμως θέλει προσοχή. Εντάξει, για κάποιον λόγο, μου λέει. Ποιος θα σε δει, σε ποιον θα μιλήσεις, πώς θα το κάνεις, πόσο θα έχεις φυλάξει τα νότα σου, τι είδους προετοιμασία θα έχει συμβεί. Κατάλαβες, δηλαδή κάπως μου εξηγεί ότι θα πρέπει να το έχεις σκεφτεί καλά πιο πριν. Για να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι δεν κάνεις το λάθος βήμα, να είσαι απόλυτα σίγουρη και σίγουρος. Και τη λάθος επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις, δύο συνθήκες, δύο άτομα, δύο μέρη, δύο δουλειές, δεν ξέρω εγώ τι. Δύο τρόπους ύπαρξης. Εντάξει. Ξέρεις τι, εδώ πέρα θα μπορούσα να σου λέω για νέα χόμπι που μπορεί να ξεκινάς, για ένα άτομο που χώνεται στη ζωή σου και κάνει τα 2-3, κατάλαβες και πάει λέγοντας. Θα μπορούσα να σου πω διάφορα τέτοια, αλλά νομίζω ότι μας δείχνει μια πολύ πιο συνολική ενέργεια. Σαν να μας δείχνει ότι ξεκλειδώνεται ένα κουτάκι μέσα στο μυαλό σου καινούριο. Ότι κάτι γίνεται πιο συγκεκριμένο, πιο ξεκάθαρο, πιο τελεσίδικο. Μου λες ότι το νιώθεις, το αισθάνεσαι, το ξέρεις. Δηλαδή, άμα παρατηρήσετε, εδώ πέρα έχουμε μια κοπέλα με κλειστά μάτια, αλλά και εδώ και εδώ. Έχουμε επίσης κάτι κορίτσια με κλειστά μάτια και πάλι εδώ πέρα. Κάπως κανείς δεν βλέπει εδώ πέρα, αλλά ξέρει που πηγαίνει κάπως. Ή απλά πηγαίνει με τη ροή. Οπωσδήποτε εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα ξεκινάμε ένα κεφάλαιο σε κάποιον τομέα. Σίγουρα η ενέργεια η γενική που είδαμε στο πρώτο τέταρτο αυτού του ρηξίματος, ενώ στην αρχή αυτού του βίντεο, είναι μια ενέργεια η οποία σε αφορά. Θέλω να σου πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να τη δεις και να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις στο τέλος. Απλά, εγώ νιώθω ότι το περισσότερο αυτό το Seven of Swords, για να σου πω την αλήθεια, είναι για να μας πει ότι αυτά που θα κάνεις θα τα συζητάνε και θα το μάθεις σύντομα ότι θα τα συζητάνε. Αυτά που κάνεις για κάποιο λόγο θα συζητηθούν, μου λέει. Θα τα ξέρουν ο κόσμος ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να το κάνεις κάτω από το ραντάρ. Εντάξει, για κάποιο λόγο μου λέει να σου το πω. Αυτά είχα να σου πω. Οπότε, καλό μου το ξωτάκι, καλό μήνα να έχεις, οπωσδήποτε βλέπω ότι θα έχεις έναν ωραίο μήνα, ένα μήνα που θα σου ανοίξει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες, έτσι, και ίσως μάλιστα για πολλούς από εσάς να επισημάνει και μια περίοδο έναρξης μιας ελευθερίας, είτε πρακτικής είτε ακόμα και του νου. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε like, subscribe, comment και share και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα εκ νέου. Φίλα και πολλά, bye!
Γεια σου εγώ κύριε και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με σένα, διάφορα πράγματα μου δείχνει, πάρα πολλά. Δεν ξέρω καν άμα θα τα θυμηθώ όλα αυτά που μου λέει να τα πω. Τέλος πάντων, ας τα παίρνουμε ένα-ένα. Πρώτον μου δείχνει κάποιους ανθρώπους που περιμένετε να βγουν κάποιες αποφάσεις ή να δείτε τι θα γίνει γενικότερα με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με κληρονομιές, σπίτια, τούβλα και γενικότερα λεφτά, δουλειές, πρακτικά θεματάκια. Μεγάλα όμως, σημαντικά. Βλέπω λοιπόν ότι είστε σε μία αναμονή, με μεγάλη ψυχραιμία βέβαια βλέπω ότι ισχύει αυτό και συμβαίνει. Η ψυχραιμία θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του μήνα, ό,τι και να συμβεί πουλάκι μου, εσένα θα σε βρει cool. As a cucumber. Γενικότερα το βλέπουμε αυτό στο ρίξιμό σας, παιδιά. Απλά θέλω να πω ότι σε περίπτωση που υπάρχουν αυτά τα θεματάκια που είπα πριν, ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι και τα καλύτερα αυτά που θες και περιμένεις, να μην πάρεις ακριβώς τα λεφτά που περίμενες να πάρεις, ας πούμε για παράδειγμα, αλλά και πάλι μια χαρά θα είσαι εσύ. Εντάξει, γενικότερα το ρίξιμο του εγώ καιρού σήμερα και γενικότερα όλο τον τελευταίο καιρό, εγώ καιρός, έχει βγάλει μια άλλη προσωπικότητα επίσης. Πολύ πλάκα έχει εγώ καιρός τελευταία, δηλαδή γίνονται πράγματα. Δεν είναι τόσο βαρετό ζώδιο όπως λέγανε παλιά. Θα το δούμε κιόλας βέβαια αυτό. Και γενικότερα όταν με ακούτε να μιλάω για χαρακτηριστικά ζωδίων, δεν εννοώ ότι ένα ζώδιο είναι ή δεν είναι καλό ή κακό. Υπάρχει και θετική και αρνητική έκφανση. Απλά ένα χαρακτηριστικό, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, εγώ θα το πω εκείνη τη στιγμή που μου έρχεται. Κατάλαβες κάπως έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πω πάρα πολλά πράγματα και έχω χαθεί. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο εγώ καιρός με λίγα λόγια, μέσα στον Αύγουστο θα είναι as cool as a cucumber που λένε και οι φίλοι μας ξένοι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα είσαι τόσο ψύχρεμος και ψύχρεμη όσο είναι ένα γκουρί και επειδή βασικά είναι Αύγουστος, εσύ θα είσαι ψύχρεμη και ψύχρεμος όσο ένα καρπούζι. Εντάξει, ό,τι και να συμβαίνει ρε, θα σου ταιριάζει απόλυτα το εδώ, ο κόσμος καίγεται και το ρυθμίζεται κανονικά. Αλλά πρόσεξε, εγώ εδώ πέρα δεν βλέπω μια επιφανειακή ψυχραιμία, μια ψυχραιμία και ποιος σχέστηκε. Δεν βλέπω αυτό, βλέπω ότι το ζεις μέσα στον Αύγουστο σε διάφορα επίπεδα. Δεν το ζεις μόνο στο γήινο επίπεδο εσύ από ό,τι φαίνεται εδώ εγώ καιρό, αλλά έχεις αρχίσει να κάνεις και επαφές με το εξωγήινο επίπεδο. Κάποιος κεραυνός να πούμε σε βαράει εκεί πέρα και αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Πολλοί από εσάς βεβαίως είστε ήδη σε ένα πνευματικό μονοπάτι. Κάποιοι μπορεί να μπήκατε πιο πρόσφατα, κάποιοι τώρα φαίνεται ότι χώνεστε ακόμα περισσότερο. Οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του μήνα θα έχεις συλλέξει ακόμα μεγαλύτερη σοφία, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, θα βλέπεις ακόμα πιο ξεκάθαρα το ποιος σε ποια είσαι, τι έχεις καταφέρει, πάνω σε τι βασίζεσαι και πάνω σε τι δεν βασίζεσαι. Είναι εκπληκτική η ενέργειά σου, τίποτα δεν θα σου κουνήσει τη βάρκα όσο και αν κουνιέται η βάρκα, γιατί ξέρεις τι, η βάρκα τελικά κάθεται πάνω στη στεριά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω ότι βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Και είναι η πανέμορφη η εικόνα που μου δείχνουν αυτές οι δύο κάρτες, γιατί μου δείχνουν ένα tower που πέφτει, έτσι, ένα tower που πέφτει. Παρ' όλα αυτά εσύ παραμένεις πάνω, ψηλά, κάπως. Καταλαβες, ό,τι και να γίνεται λοιπόν γύρω σου, ακόμα και αν υπάρξει μια κατάσταση στην οποία δεν περίμενες να εξελιχθεί έτσι ή ακόμα και μια ψιλοκαταστροφή, εσύ τη βλέπεις σαν μέρος του δρόμου σου, σαν μέρος του μονοπατιού σου και δεν νιώθεις καν πίεση από ό,τι συμβαίνει. Είσαι ψύχρεμη και ψύχρεμος σαν καρπούζι. Λες εγώ έχω εμένα να βασίζομαι, έχω την ηρεμία μου, έχω την ουδετερότητα που με διακατέχει αυτή την περίοδο, έχω τη σταθερότητά μου, ακόμα και αν τα πράγματα γύρω μου προσπαθήσουν να μεταράξουν, είναι μια περίοδος τέτοια την οποία ζω σε πιο πνευματικό επίπεδο και αυτό το πνευματικό επίπεδο μου δίνει και τη δύναμη και τη γνώση και την ικανότητα να βλέπω τα πράγματα με έναν πιο σοφό και ουσιαστικό τρόπο, να βλέπω ακόμα και τις καταστροφές σαν μέρος της πραγματικότητάς μου, να βλέπω ακόμα και τις πεποιθήσεις που είχα στο παρελθόν μπροστά στα μάτια μου να καταρρύπτονται και να καταλαβαίνω ότι υπάρχει λόγος, ουσία, αιτία, υπάρχει λόγος εξερεύνησης της καινούργιας αυτής αλήθειας. Έχεις βγάλει 3 major arcana, εντάξει. Λοιπόν, τίποτα δεν σου κουνάει τη βάρκα και αν στην κουνάει, στην κουνάει για καλό.
Νιώθω ότι αν υπάρξει κάποιο προβληματάκι, σου λέω, θα είναι σε κάποιο θέμα πιο πρακτικό, μπορεί κάποιο άλλου τύπου έξοδο, έτσι, που δεν περίμενες. Γίνεται μια βλακεία μέσα στο σπίτι και από εκεί που δεν το περίμενες, άντε και άλλα 300 ευρώ να δώσουμε. Και τι tower, τι power, τίποτα καμιά ΔΕΗ, ξέρω εγώ, όπως και να έχει. Εσύ εδώ πέρα κάνεις, είσαι, υπάρχει κομμάτι σου έξω από τον υλικό κόσμο. Δεν σε ενδιαφέρει το υλικό επίπεδο. Υπάρχει, το πιάνεις, το ακουμπάς, στηρίζεσαι πάνω του και δημιουργείς πάνω στο υλικό επίπεδο, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από την ύλη. Βλέπεις τα πράγματα από πιο ψηλά πλέον. Εσύ, εγώ και ρε. Και νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά, δηλαδή ακόμα και αν έχεις πολύ καιρό τώρα που έχεις ξεκινήσει το πνευματικό σου ταξίδι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα περισσότερη γνώση και άλλο download. Και πλάκα πλάκα με το tower μπορεί να είναι και ξεκάθαρο download, crack, πάρτο, άντε γεια. Αν και είσαι ήδη στις διαδικασίες. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δεν μου δείχνει κάτι άλλο που να χρειάζεται να σου πω. Λίγο ίσως να θελήσεις να είσαι περισσότερο μόνη σου ή μόνο σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να μην επιλέγεις τόσο πολύ τσιριμπίμ τσιριμπόμ παρεούλες και τέτοια, γιατί προσπαθείς να αφουγκραστείς τον εαυτό σου, μου δείχνει εδώ. Εντάξει, με έναν πολύ όμορφο τρόπο όμως, πολύ υψηλή συχνότητας. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω εγώ η κεράκι μου, με την ψυχραιμία λοιπόν του καρπουζιού πάμε μπροστά και προχωράμε. Μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, subscribe, comment και share, όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Φιλάκια πάρα πολλά και τα λέμε πολύ σύντομα. Bye! Γεια σου, Ιδροχώ, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Και τι ωραίος που προβλέπεται να είναι αυτός ο Αύγουστος, τουλάχιστον από Ιδροχώ μεριά. Γιατί όπως έχουμε πει, πρέπει να βλέπεις και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη για να έχεις μια εμπεριστατωμένη άποψη του τι μέλη γενέστε. Πάντως από Ιδροχώ μεριά φαίνεται ότι υπάρχει εξαιρετική εύνοια, ειδικότερα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει οπωσδήποτε μια πολύ ξεχωριστή και όμορφη συνάντηση που θα κάνεις με ένα άτομο. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ένα άτομο που έχεις να δεις πάρα πολύ καιρό, κάποιος φίλος σου, κάποιο άτομο της οικογένειάς σου που αγαπάς πάρα πάρα πολύ. Για κάποιους από εσάς θα μπορούσε η συγκεκριμένη ενέργεια, να ξέρετε, να είναι ακόμα και μια επανασύνδεση γενικότερα σε ερωτικό επίπεδο με κάποιο άτομο που σας ενδιαφέρει, αλλά ακόμα και αναθέρμανση τη σχέση σας με το αγόρι ή το κορίτσι σας. Δηλαδή θα μπορούσατε τέλος πάντων τώρα μες τον Αύγουστο να πάτε διακοπές, να κάνετε πιο γουτσου γουτσου, να έρθετε πιο κοντά, να ατενίσετε τα σοκάκια της Μικόνου, να κάνετε τις βόλτες σας γενικότερα, να κάνετε τα μπάνια σας, να κάνετε τα πάρτι σας και να ξαναέρθετε πιο κοντά, να ξανά έτσι αναζωογονηθεί αυτή η σχέση και η αμοιβαιότητα των συναισθημάτων σας. Κατάλαβες? Οπωσδήποτε όμως βλέπω ότι θα το χαρείς. Σίγουρα υπάρχουν εδώ πέρα γιορτές στις οποίες θα πάτε, party, events, γλέντια. Βλέπω ότι θα το χαρείτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα σας κάνουν πολύ πολύ χαρούμενος και χαρούμενες. Τώρα, για κάποιους από εσάς, ίσως να μας λέει ότι στις διακοπές ή στο γλέντι που θα παρευρεθείτε ή όταν θα πάτε να δείτε την οικογένειά σας, ενδεχομένως να υπάρξει και μία έξτρα γνωριμία, ακόμα περισσότερο. Αν ισχύει αυτό, να ξέρεις ότι θα εξελιχθεί και γρήγορα. Όπως και να έχει, θετικά τα νέα, πολύ θετικά τα νέα, ξαναλέω, για τις κοινωνικές σου επαφές, για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, σε βλέπω να περνάς πάρα πολύ ωραία με ένα συγκεκριμένο άτομο, το λιγότερο, τόσο πολύ που προς το τέλος Αυγούστου θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι κιόλας προς τα που πηγαίνει όλο αυτό και ενδεχομένως για κάποιους από εσάς να γίνει και η επισημοποίηση μιας κατάστασης με τον α ή το β τρόπο. Εντάξει, γιατί ίσως να μας δείχνει, θα σου πω κάτι πολύ ακραίο, θα σου πω κάτι ακραίο που σε κάποιον υδροχό θα συμβεί, να ξέρεις επίσης, έχετε υπόψη αυτό, αλλά θα σου πω κάτι ακραίο για να καταλάβεις. Έστω ότι πηγαίνεις εσύ στο τάδε νησί, ωραία. Εκεί γνωρίζεις έναν Σουηδό, με τον οποίο βλέπεις ότι παρτάρεται και γαμό. Ο Σουηδός, όπως καταλαβαίνεις, σε 4 μέρες φεύγει ο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά η φάση έχει κολλήσει τόσο ωραία, που στην πορεία μπορεί και να αναρωτηθείς πότε θα τον ξαναδείς, πότε θα ξαναέρθει, πότε θα πας εσύ στη Σουηδία. Δηλαδή βλέπω ότι η όλη ιστορία αυτή θα αξιολογηθεί.
Θα αξιολογήσεις λοιπόν το τι μπορείς να λάβεις από όλη αυτή την ιστορία. Και εγώ βλέπω ότι το πιο πιθανό είναι να καταλάβεις ότι έχει κάτι να δώσει. Εντάξει, δηλαδή φαίνεται cool η φάση εδώ, φαίνεται καλή φάση. Alright. Μπορεί να μας δείχνει απλά ότι θα πας να βρεις την κολλητή σου στη χώρα που μένει, θα περάσετε δύο καταπληκτικές εβδομάδες και πραγματικά αυτό θα αλλάξει εντελώς τη σχέση σας. Πώς σου πω, θα τη δέσει περισσότερο, θα ανυπομονείτε να ξαναβρεθείτε με το συγκεκριμένο άτομο γιατί περάσετε τόσο ωραία. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι εντάξει πήγα εκεί, έκανα παρέα με την τάδε, εντάξει ωραία πέρασα έφυγα. Κατάλαβες, εδώ πέρα μου δείχνει ότι θα δημιουργηθούν για εσένα, θα αναζωογονηθούν επίσης επαφές οι οποίες κάπως δείχνουν να έχουν και νόημα να αναζωογονηθούν, έχουν νόημα να δημιουργηθούν, έχουν νόημα να δούνε μια επόμενη μέρα, έχει νόημα να τις κοιτάξεις, να τις αξιολογήσεις και να τις βιώσεις. Μπορεί ακόμα και με ένα άτομο που μπορεί να μιλάτε στο πιο χαλαρό τους τελευταίους 4 μήνες, κάπως με κάποιο τρόπο μέσα στον Αύγουστο τα πράγματα μεταξύ σας να μπουν σε μια άλλη ροή. Πιο συγκεκριμένη, να πείτε έλα να είμαστε μαζί, για παράδειγμα. Ή έλα να μείνουμε μαζί. Ή έλα να παντρευτούμε του χρόνου τέτοια μέρα, γιατί ωραίος ήταν ο γάμος της Ρίτσας και του Γιάννη που πήγαμε. Κατάλαβες, δηλαδή βλέπω θετικά πράγματα. Βλέπω εσένα να χαίρεσαι, βλέπω εσένα να περνάς όμορφα, βλέπω εσένα να αξιολογείς πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις γύρω σου θετικά, με καλό τρόπο. Χωρίς να κριντζάρεις, πόσο συχνά συμβαίνει αυτό. Σου λέω θα γουστάρεις, θα περάσεις ωραία. Και με αυτό το άτομο, το πιο πιθανό είναι να γίνεται κόλλος και βρακή, έστω για την περίοδο την οποία θα μπορείτε να είστε κόλλος και βρακή, ειδικότερα αν κατάλαβες, υπάρχει απόσταση. Καταλαβες. Αλλά θα περάσεις τόσο ωραία που θα θελήσεις να το ξαναδείς αυτό το άτομο πολύ άμεσα. Τι του χρόνου, ούτε καν του χρόνου. Θα προσπαθήσεις να κανονίσεις κάτι άμεσα. Δηλαδή να κοιτάξεις πάλι σε 3 μήνες να έχεις πάει, να τον δεις, να έχει έρθει να σε δει, δεν ξέρω εγώ τι. Θα έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Όπως και να έχει όμως, πιάστο στο πιο απλό του. Θα περάσεις μια χαρά. Μια βάση έχεις, μια ηρεμία έχεις, χαρά έχεις, αγάπη έχεις, το μυαλό σου στη θέση του το έχεις. Όλα μια χαρά. Οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί. Κάτσε λίγο γιατί το throat chakra μου. Το throat chakra μου δεν την πάλευε άλλο. Πάντως εδώ πέρα εσύ φαίνεται ότι χρησιμοποιείς πάρα πολύ την ενέργεια αυτή του ενθουσιασμού μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνεται να σε χαλάσει τίποτα. Και έτσι ακριβώς εύχομαι να είναι ο Αύγουστος για σένα, υδροχωάκι μου καλό. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Κοιτάω ακόμα, μήπως. Καλά, πολλά πράγματα μου έχει πει τόση ώρα που κάνω από μέσα μου, μου λέει πράγματα, αλλά αναρωτιέμαι εγώ και αξιολογώ πόσο σημαντικό είναι τώρα να τα πω. Κατάλαβες. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και στο δικό μου το κεφαλάκι, μην νομίζεις. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, όπως είπαμε, να δείτε την ενέργεια των οροσκόπων σας για το ζώδιό σας, αλλά και για τη σελήνη σας, αλλά και την ενέργεια στο πρώτο τέταρτο αυτού του βίντεο, που είναι η γενική ενέργεια, πουλάκια μου. Γιατί από ό,τι φαίνεται, εσείς παρακάτω θα πάρετε και την αποφασούλα, όχι απολύτως τώρα, εντάξει, δηλαδή παρακάτω θα γίνει η πραγματική, πώς να σου πω, θα μπει και η υπογραφή, παρακάτω όμως, βλέπεις, γιατί κάτι περιμένουμε εμείς εδώ, κάτι περιμένουμε εδώ, περιμένουμε το κύμα, το σωστό το κύμα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, έφυγα φίλα και πάρα πολλά, τα λέμε σύντομα, bye! Γεια σου ήχθη και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για τον Αύγουστο του 2022. Πάμε να δούμε τι ενεργιούλες έχεις βγάλει και εσύ και πάλι καλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευχάριστα εδώ από ό,τι βλέπω. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι μπαίνοντας τον Αύγουστο δεν σε βλέπω να ψηρίζεις και πολύ τα πράγματα, δεν σε βλέπω να νιώθεις και πάρα πολύ αντίσταση, σε βλέπω και να είσαι και λίγο ζαμανφού, φάση σου, πάρτι σου, εκμεταλλεύεσαι αυτή την περίοδο που νιώθεις λίγο καλύτερα, είτε υπάρχουν δυσκολίες γύρω σου είτε δεν υπάρχουν, βλέπω ότι είσαι έτσι σε μια φάση που νιώθεις πιο ευχαριστημένη ή ευχαριστημένος. Φυσικά για κάποια ψαράκια είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχουν πολύ θετικά νέα μέσα στον Αύγουστο, γι' αυτό το λόγο να μου έχετε και έτσι αυτή τη διάθεση. Γενικότερα μου δείχνει ότι θα πάρετε και θα λαμβάνετε
θετικά νέα από την οικογένειά σας και από τη δουλίτσα σας, από τα πρακτικά σας θέματα, αλλά βλέπω παράλληλα ότι είναι και τα, οι τομείς αυτοί στους οποίους θα ρίξετε και την προσοχή σας. Δηλαδή βλέπω ότι ακριβώς επειδή πετυχαίνετε τον εαυτό σας σε μια πιο έτσι γόνιμη, θετική κατάσταση, δίνετε και μεγαλύτερη προσοχή στο πώς μπορούν κάποιες σταθερές στη ζωή σας να βελτιωθούν, να εξελιχθούν, πώς θα μπορέσετε να λειτουργήσετε μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, μέσα σε αυτά τα συστήματα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και παράλληλα να βάλετε και λίγο αλατοπίπερο σε αυτά, για να σου πω την αλήθεια. Βλέπω ότι θα λάβεις χαρές, μικρές χαρές, από πράγματα που θα συμβαίνουν γύρω σου, μέσα στο σπιτάκι σου. Μπορεί να βάψεις το δωμάτιό σου ένα άλλο χρώμα και βλέπω ότι αυτό θα σου δώσει μεγάλη χαρά. Μπορεί το ξαδερφάκι σου το μικρό ή το ανιψάκι σου να κάνει τα πρώτα του βήματα και αυτό θα σου δώσει μεγάλη χαρά. Μπορεί να λάβεις ένα νέο από ένα μέλος της οικογένειάς σου, πάρα πολύ θετικό, και αυτό επίσης θα σου δώσει πολύ χαρά. Βλέπω πολλές χαρές, μικρές χαρές, οι οποίες όμως, όπως καταλαβαίνεις, θα χτίσουν στο σύνολο μια συνολική χαρά. Άρα έχουμε ένα θετικό μήνα, ένα μήνα που μπορούμε να διακρίνουμε τι έχει σημασία, πολύ πιο ξεκάθαρα, που έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας, που παράλληλα νιώθουμε και χωρίς ιδιαίτερα βάρη σε συναισθηματικό επίπεδο, που μπορούμε λοιπόν να κοιτάξουμε στο μέλλον, να δούμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πιο λογικά. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, πολύ γειωμένη, πολύ θετική, ούτε πολλά πολλά, ούτε πολύ εξωγήινα. Οπωσδήποτε και για εσάς φαίνεται εδώ πέρα με το 15 άκτινο ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάζει ένα κεφάλαιο, να αλλάζει ένας κύκλος, και ειδικότερα με το 9 of Wands μας δείχνει ότι εισέρχεστε σε διάφορες καταστάσεις, όχι μόνο απαραίτητα μία, έτσι το κόβω εγώ. Τέλος πάντων, εισέρχεστε σε διάφορες καταστάσεις με όρεξη για εξερεύνηση, με ενθουσιασμό, με περιέργεια, άρα λοιπόν δεν τις γνωρίζετε και πάρα πολύ καλά. Άρα πραγματικά εισέρχεστε κι εσείς, έστω και ως προς ένα χόμπι, σε μία καινούρια περίοδο. Για πολύ λίγα ψαράκια, ειδικότερα αν σας ενδιαφέρουν οι νέες γνωριμίες, γιατί για πολλά ψαράκια βλέπω ότι έχετε στάνταρ καταστάσεις γύρω σας και ίσως να μην σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αλλά αν σας ενδιαφέρουν οι νέες γνωριμίες, είναι πολύ πιθανό να προκύψει μια νέα γνωριμία έτσι πιο ενθουσιώδης και ερωτική προς τέλη Αυγούστου, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν μου το βγάζει και τόσο σαν ερωτικογκομενικό αυτό εδώ. Νιώθω ότι εσύ. Νιώθω ότι εσύ έτσι, που από μόνη σου ή από μόνο σου γουστάρεις την παρτάρα σου και τη ζωάρα σου. Θετικός μήνας για σένα, λοιπόν, ο Αύγουστος. Όπως είπαμε, θα σκεφτείς, θα προγραμματίσεις κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου, με τα παιδιά σου, με το σπίτι σου, με τους τοίχους σου, όπως είπαμε πριν, ακόμα και με τη διατροφή σου, με μια δίαιτα που θες να ξεκινήσεις. Σε βλέπω έτσι να στοχάζεσαι πώς μπορούν κάποια πράγματα να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα, αλλά οπωσδήποτε μου δείχνει ότι έχεις ήδη μια πολύ πολύ καλή βάση. Και με το 9 και το 10, όντως κάποια πράγματα που πιο παλιά είχες βάλει σαν στόχο, ίσως να ολοκληρώνονται. Ακόμα και αν είναι ότι το παιδί σου είναι έγκυος, η κόρη σου είναι έγκυος, θα έχεις λίγο καιρό το εγγόνι σου. Κατάλαβες. Ένα παράδειγμα. Ή εσύ, η ίδια και ο ίδιος, βλέπεις αυτό που έχεις δημιουργήσει για πάρτι σου από μακριά, ακόμα και αν είναι το κλίμα που έχεις δημιουργήσει στη δουλειά σου με τους συνεργάτες σου και έχει κολοχαίρεσαι. Θετικά νέα από την οικογένεια, θετικές εξελίξεις στην οικογένεια, βελτίωση, πρόοδος στην οικογένεια, ξαναλέω, χαρίσματα κρυφά και όχι, ταλέντα. Μπορεί να έρθει ο αδερφός ο μικρός και να αρχίζει να παίζει, να πούμε, ξαφνικά αρμόνιο. Τώρα που έχεις να τον δεις καιρό, τον είδες και παίζει αρμόνιο. Εντάξει, αυτά είναι μικρές χαρές, αυτό μου εξηγεί. Ένας ευχάριστος μήνας. Πλήρης. Εντάξει. Και ένα ταξιδάκι μου δείχνει εδώ, αλλά δεν μου δείχνει τίποτα καθαρά. Δεν μου δείχνει τίποτα καθαρά. Όλα μαζί μου τα δείχνει. Προφανώς μου δείχνει ταξιδάκι, αλλά προς το τέλος Αυγούστου βλέπω. Και οικογενειακά πολύ μου τα δείχνει τα πράγματα. Ακόμα και αν δεν είναι οικογενειακά, είναι η πώς τη λένε σου, η παρέα σου, με την οποία όμως παρέα
δεν κάνεις παρέα τώρα, πέρυσι και φέτος. Κάνετε 10 χρόνια παρέα, δηλαδή είναι η 10η χρονιά που είστε πλέον οικογένεια. Πώς σας πω, είναι έθιμο αυτό πια μεταξύ σας. Κατάλαβες. Πολύ, πολύ δεμένα πράγματα. Και εσύ αυθεντική και αυθεντικός μέσα σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον να έχεις την ελευθερία να δημιουργήσεις, να χαρίζεις, να ενθουσιαστείς. Εξαιρετική ενέργεια. Άρα πολύ, πολύ γειωμένη, ξαναλέω, αλλά θετικά γειωμένη. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, ψαράκι μου. Μην ξεχάσετε να μου κάνεις like, subscribe, comment και share με τους φίλους σου. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με καινούργια βιντεάκια, φίλα και πάρα πολλά. Bye! Το λοιπόν, τελειώσαν οι προβλέψεις μας, παιδάκια μου, και για αυτό το μήνα. Ελπίζω να περάσαμε πάρα πολύ όμορφα στην πρεμιέρα μας. Ελπίζω να γουστάρατε ακούγοντας το ζώδιο, τον οροσκόπο και τη σελήνη σας, πουλάκια μου. Είπαμε, χρειάζονται όλα αυτά. Βεβαίως, αν δεν ξέρετε τη σελήνη σας, μπορείτε να βλέπετε μόνο το ζώδιο και τον οροσκόπο σας. Δεν επιτρέπω να μην ξέρετε τον οροσκόπο σας. Πλάκα κάνω, αλλά πάντα χρειάζεται. Γιατί το ζώδιο σκέτο τι να σου κάνει, πουλάκι μου, ούτε που σε χαρακτηρίζει. Δηλαδή, κατάλαβες. Κάπου θα έχεις μισή πληροφορία κάπου. Λοιπόν. Εύχομαι όλοι να έχετε έναν υπέροχο μήνα, να περάσετε έναν υπέροχο Αύγουστο. Εννοείται ότι εμείς μέσα στον Αύγουστο θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε όπως πάντα όλα μας τα ρίξιματάκια, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας, τα παρακίνα μας. Αυτό που ήθελα να σας πω, αστεράκια μου, είναι να μην ξεχάσετε προφανώς να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει, share αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, αλλά και comment έτσι για να μου πείτε τα νέα σας ή ό,τι άλλο γουστάρετε να μου πείτε. Και κάτι τελευταίο που θέλω να παροτρύνω όλους σας να κάνετε είναι να ακούσετε ένα τραγούδι που μου ήρθε τώρα την ώρα που πήγαινα πήγαινα να αποφωνήσω αυτό το βίντεο. Το τραγούδι αυτό... Τέτοια είμαι ρε φίλε, είμαι τραγικός άνθρωπος ώρες ώρες. Το τραγούδι αυτό λέει Listen to the Universe. Okay, listen to the universe. Αυτό δεν λέγεται έτσι, κάπως λέγεται. Mind if I stay λέγεται. Και είναι από ένα group που δεν θυμάμαι το όνομά του. Δηλαδή η προετοιμασία σε άλλο επίπεδο. Κατάλαβες πότε μου ήρθε, την ώρα που πάταγα play. Εκείνη την ώρα άρχισα να τραγουδάω μόνο που μέσα μου. Πολύ νορμάλο, λέω αυτό. Λοιπόν, εγώ σας προτείνω και προτρύνω και προτρέπω να ακούσετε αυτό το κομματάκι, να ανέβουμε έτσι όλοι μαζί. Μάλιστα θεωρώ ότι μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι θα βρείτε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα για το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο μεγάλο και τεράστιο χρονικό διάστημα, το οποίο μήνυμα είναι να ακούτε, παιδάκια μου, το σύμπαν. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά, είμαστε μέρος του σύμπαντος, είναι η οικογένειά μας, η αγάπη υπάρχει ολούθε και το σημαντικότερο όλων, μη φοβάστε τίποτα, μη φοβηθείτε τίποτα. Ο φόβος είναι ο εχθρός, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα πάντα ήταν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Δεν θέλω να φοβάστε απολύτως τίποτα. Ό,τι και να συμβαίνει, εμείς θα πηγαίνουμε με τη ροή, θα αντιμετωπίζουμε ό,τι είναι προς αντιμετώπιση, θα γράφουμε στα μαλλιά μας τα παπούτσια ό,τι είναι προς γράψιμο, έτσι. Θα πορευθούμε ευθεία ντουγρού προς το φως και ακριβώς επειδή θα έχουμε εμπιστοσύνη στο φως, στο σύμπαν, στους αγγέλους και πάνω απ' όλα στον ίδιο μας τον εαυτό, ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα πρέπει να φοβόμαστε και απολύτως τίποτα. Γιατί, όπως έλεγε και ένα meme που πολύ μου άρεσε, παιδιά, έλεγε αυτό το meme ότι, καλά στα αγγλικά το έλεγε, τώρα θα σου κάνω εγώ μια πολύ ελεύθερη μετάφραση, έλεγε ότι... μια μάγισσα λέει, δεν φοβάται λέει ούτε στο πιο σκοτεινό δάσος. Γιατί ξέρει ότι το πιο τρομακτικό πράγμα μέσα στο δάσος είναι αυτή. Αυτό να θυμάστε, το μυαλό σας είναι αυτό που δημιουργεί, καταστρέφει, φοβάται, ανησυχεί και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να πειθαρχήσουμε το μυαλό μας, να εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας, να προχωρήσουμε όλοι μπροστά, να κάνουμε όλες μας τις επιλογές με βάση την αγάπη πρώτα προς τον εαυτό μας και δεύτερον προς το υπόλοιπο σύμπαν, όλο το κόσμος, okay. Και ξαναλέω μια τελευταία φορά, θα παίξει τεράστιο ρόλο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τεράστιο χρονικό διάστημα,
Να μην φοβάστε τίποτα. Κάντε το μάντρα. Προπονήστε το κάθε μέρα. Είναι δυνατό. Δεν το λέω έτσι για χαβαλέ. Μην φοβάστε τίποτα. Ο φόβος είναι αυτός που δημιουργεί... Βασικά ο φόβος είναι αυτός που σας κάνει ευάλωτους. Εντάξει, και δεν είστε ευάλωτοι. Γιατί έχετε όλο το σύμπαν να σας προστατεύει, όλο το σύμπαν να σας... πώς το λένε... να σας υποστηρίζει, όλο το σύμπαν να σας βοηθάει, αν και μόνο αν το πιστέψετε. Και όταν θα καταλάβετε ότι είστε ένα με το σύμπαν, τότε τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κατάλαβες? Και τότε το μόνο που θα έχετε να φοβηθείτε πραγματικά θα είναι ο ίσως αυτός και απολύτως τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο. Οπότε, αυτά είχα να πω. Σήμερα το ηθικό δίδαγμα είναι μη φοβάστε τίποτα, προπονήστε. Ακριβώς αυτό το ταλέντο και το χάρισμα είναι δυνατό να συμβεί, δεν το λέω για χαβαλέ. Και αν έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα, κάθε φορά που φοβηθήκατε για πράγματα, τσάμπα φοβηθήκατε κιόλας. Δηλαδή, φτάνει, νησάφι. Λοιπόν, μη φοβάστε, ο φόβος σας κρατάει πίσω. Τώρα θέλουμε όλοι να προχωρήσουμε μπροστά, είναι πολύ σημαντικό, το είδαμε. Και στην ενέργεια, μη φοβηθείτε την αλλαγή, μη φοβηθείτε το καινούργιο σας αυτό. Μη φοβηθείτε τα άτομα γύρω σας, καλύτερα να φοβούνται όλα αυτά εσάς. Καταλάβατε? Έτσι απορρευόμαστε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Φιλάκια πάρα πολλά σε όλους, ειδικότερα σε όσους είναι μαζί μου στην πρεμιέρα. Ελπίζω να περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, να προλάβαμε να πούμε ένας στον άλλον τις ευχές μας για ένα καλό καλοκαίρι, για ένα καλό μήνα, για ένα καλό κατεβόδιο, ξέρω εγώ τι. Εγώ από εδώ θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για όλα, είστε η ευλογία μου, είστε ο κόσμος μου βασικά, για να σας το θέσω απλά, και μόνο η υποστήριξή σας είναι αυτή που με ανεβάζει και με στέλνει και εμένα στα ουράνια. Εντάξει, λοιπόν, προχωράμε μαζί όλοι δυνατά, δεν σταματάμε πουθενά, το κεφαλάκι μας ψηλά, και ακόμα κι αν φάμε το χαστούκι μας, πέσουμε στο χαντάκι μας ή... φάμε καμιά κοτρόνα στο κεφάλι, όπως και να έχει, εμείς θα ξανασηκωνόμαστε και θα πορευόμαστε μπροστά μέχρι τελικής πτώσης και αλίμονο σε όποιον μπει εμπόδιο στον δρόμο μας. Κατάλαβες? Όλοι μας θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε δυνατά, είμαστε του φωτός. Γιούρια, φιλάκια, bye!